Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, γεια σας από το κλειστό γυμναστήριο του ΠΑΟΚ, το ΠΑΟΚ Sports Arena, όπου θα παρακολουθήσουμε μαζί, όπως βλέπετε, τον αγώνα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Φίνικα Σύρου, τον πρώτο αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων για τα play-off του πρωταθλήματος της Volley Link. Ένα παιχνίδι πάρα πολύ σημαντικό. Ουσιαστικά τώρα ξεκινούν τα δύσκολα, από εδώ και πέρα είναι το μεγάλο ενδιαφέρον, οι δύο ημιτελικοί και βεβαίως στη συνέχεια ο μεγάλος τελικός της διοργάνωσης. Ο ΠΑΟΚ έχει το πλεονέκτημα της έδρας απέναντι στον Φίνικα Σύρου, καθώς τερμάτισε ψηλότερα στον βαθμολογικό πίνακα, τερμάτισε στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Ο Φίνικα Σύρου είναι η ομάδα που τον κέρδισε βεβαίως σε μία από τις τελευταίες αγωνιστικές, όταν όμως είχε ήδη κριθεί η δεύτερη θέση για τον ΠΑΟΚ, που δεν μπορούσε να φτάσει την πρώτη, αλλά ούτε να πάει φυσικά και πιο κάτω. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο τότε ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Ντανιέλ Ρίτσι, έκανε και αρκετές αλλαγές, χρησιμοποιώντας παίκτες σε άλλες θέσεις, θέλοντας να δοκιμάσει και κάποια διαφορετικά σχήματα. Από μία νίκη έχουν ουσιαστικά οι δύο ομάδες μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ είχε νικήσει εκτός έδρας στο Φίνικα Σύρου στον πρώτο γύρο με 3-0 σετ. Βλέπετε εδώ τους παίκτες του Φίνικα Σύρου, ενώ ο Φίνικα Σύρου νίκησε, όπως είπαμε, τον ΠΑΟΚ στον δεύτερο γύρο μέσα στο ΠΑΟΚ Sports Arena με 3-2 σετ. Να πούμε ότι το σημερινό παιχνίδι θα το σχολιάσουμε μαζί με τον Χρήστο Πάτρα, τον προπονητή, τον οποίον έχουμε δίπλα μας. Κύριε Πάτρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, πριν πούμε το πρώτο σχόλιο για το απόψινό παιχνίδι και αφού δώσουμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ 4 μέρες μετά την κατάκτηση του κυπέλου στην Ρόδο υποδέχεται τον Φίνικα Σύρου. Ο δεύτερος τελικός θα γίνει την Παρασκευή στις 7 στο ίδιο γήπεδο, πάλι με τηλεοπτική μετάδοση και πάλι στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Η πρόκριση στον τελικό κρίνεται βέβαια στις 3 νίκες. Τα λέμε αυτά για όσους δεν τα γνωρίζουν. Ενώ διαιτητές της αναμέτρησης σήμερα, βλέπετε στα πλάνα σας, είναι ο κύριος Θεμελής και ο κύριος Αβραμίδης. Ο κύριος Μιχάλης Θεμελής είναι ο πρώτος διαιτητής και ο κύριος Αλέξανδρος Αβραμίδης ο δεύτερος διαιτητής της αναμέτρησης. Για τον ΠΑΟΚ, ο Ντανιέλ Ρίτσι έχει στην σύνδεσή του το Ραφαήλ Κουμεντάκη, που θα είναι και στην εξάδα ακραίος, το Γιάννη Παντακίβη, τον Δημήτρη Κωνσταντινίδη, τον Θάνο Τερζή, τον Θάνο Παπαδημητρίου, λίμπερο, τον Νικολάιου Τσίκοφ, τον Χαράλαμπο Σακόγλου, τον Σωτήρη Σωτηρίου, τον Κάσανδρο Στίνγκα, τον Γιάννη Τακουρίδη, τον Παναγιώτη Πελεκούδα, τον Ματίας Βάλκιερς, τον Πασαδόρο, τον Αλεξάνδρ Σαφράνοβιτς και τον παίκτη με τα 4 ονόματα, τον Ραμόν Ρενάλντο Μαρτίνες Γκιόν. Από την άλλη πλευρά, ο Φίνικα Σύρου έχει τον Χρήστο Στεφανίδη, τον Αλέξανδρο Χίρα, τον Θανάση Μαρούλη, τον Κάρελ Λίντς, τον Κωνσταντίνο Κογκαλίβη, τον Ηλία Θεοδόση, τον Σούρδι Άλβη, τον Δημήτρη Ζήση, τον Μπόγια Ορτάνοφ, τον Φραν Πέτερλιν, τον Γιώργο Πεντίδη, τον Αναστάσιο Γάτσι και τον Ήλιτς, τον Τσέντομιρ Ήλιτς. Αυτά με τους παίκτες των δύο ομάδων και πάμε στον Χρήστο Πάτρα για το πρώτο σχόλιο του απόψινού αγώνα. Κύριε Πάτρα. Κοιτάξτε, το πρώτο σχόλιο είναι ότι βλέπουμε για άλλη μια φορά τον ΠΑΟΚ τα τελευταία 4 χρόνια να είναι πάρα πολύ ψηλά και να κρατάει σίγουρα πολύ μεγάλο ρόλο στο ελληνικό βόλεϊ. Όπως και ο Φίνικα Σύρου είναι μια σταθερή αξία πλέον και δύναμη για πολλά χρόνια, τα τελευταία χρόνια, και αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για τους ανθρώπους που είναι στην περιφέρεια και κυρίως στα νησιά. Γιατί βλέπουμε ότι προσπαθούν και άλλες ομάδες, είτε στο γυναικείο είτε ακόμα και στο αντρικό, να κάνουν κάτι το οποίο είναι πραγματικά δύσκολο όταν βρίσκεσαι στις Κυκλάδες ή οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα και έχεις σαν εμπόδιο τη θάλασσα. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι με κάποιες παραμέτρους τις οποίες θα τις βρούμε στην εξέλιξη του παιχνιδιού, που έχουν να κάνουν πάντοτε σε σχέση με την κατάκτηση του κυπέλου και πάντοτε σε σχέση με το πώς θα αντιδράσει μια ομάδα. Για παράδειγμα, ας πούμε, ο Ολυμπιακός που έχει χάσει το πρωτάθλημα, πώς θα αντιδράσει μετά το χάσιμο του κυπέλου, και ο ΠΑΟΚ που έχει πάρει ήδη το κύπελο, το οποίο το στερείται τα τελευταία 2 χρόνια. Είναι μια διαφορετική παράμετρο, θα έλεγα, μια διαφορετική χρειά έχει η φετινή σεζόν, το play-off.
Έχουν αλλάξει όροι, δηλαδή ο ΠΑΟΚ ήταν ο χαμένος του κυπέλου πέρυσι και πρόπερσι και έπαιρνε το πρωτάθλημα. Φέτος έχει πάρει το κύπελο και θα πρέπει να δούμε τώρα τις αντιδράσεις και του ίδιου του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού. Απ' την άλλη, ο Φίνικα Σύρου είναι μια ομάδα η οποία δεν θα παίξει για να παίξει, θα παίξει για να κάνει αυτό που μπορεί καλύτερο. Και πιστεύω να δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Μπορεί να ανταγωνιστεί τον ΠΑΟΚ, πιστεύετε? Κοιτάξτε τώρα, έτσι όπως είναι φορμανισμένος ο ΠΑΟΚ, νομίζω ότι έχει βρει τα πατήματά του. Είναι αρκετά δύσκολο, γιατί δεν θα είναι το ίδιο παιχνίδι που είχαμε παρακολουθήσει στο πρωτάθλημα, θα είναι διαφορετικό παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι η έξυπνη προσέγγιση των ανθρώπων και της ομάδος είναι να προσπαθήσει ένα από τα τρία παιχνίδια να το χτυπήσει εδώ μέσα. Γιατί η έδρα στην Ερμούπολη είναι πάρα πολύ δυνατή και μπορεί να κάνει μεγάλη ζημιά σε οποιαδήποτε ομάδα πλέον. Βέβαια, στον πρώτο γύρο ο ΠΑΟΚ είχε περάσει με 3-0 στο παιχνίδι που είχε γίνει. Δεύτερος πόντος για τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με το, μπλοκ, το διπλό μπλοκ των παικτών του Δικεφάλου. Να δώσουμε τις εξάδες για τον ΠΑΟΚ. Όπως είπαμε, ο Ραφαήλ Κουμεντάκης ακραίος, ο Νικολάιου Τσίκοφ διαγώνιος. Ο Γιάννης Τακουρίδης και ο Παναγιώτης Πελεκούδας είναι οι δύο κεντρικοί. Ο Πασαδόρος, ο Ματίας Βάλκες που είναι τώρα και στο σερβίς, τον βλέπετε εδώ. Και ο Γκιόν, ο Ραμόν Γκιόν, στην θέση του ακραίου, του δεύτερου ακραίου για την ομάδα του Δικεφάλου. Μειώνει τώρα ο Φίνικα Σύρου σε 2-1, ο οποίος αγωνίζεται στην εξάδα με τον Χρήστο Στεφανίδη, τον Αλέξανδρο Χίρα, τον Θανάση, τον Μαρούλη Πασαδόρο, τον Μπόγιαν Γιορντάνοφ, τον Φραν Πέτερλιν και τον Τάσο τον Γάτσι. Λίμπερο είναι ο Ζήσης ο Δημήτρης για την ομάδα του Φίνικα Σύρου. Η μπάλα θα περάσει από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, ευκαιρία και θα τελειώσει την φάση ο κεντρικός της ομάδας του Φίνικα Σύρου, ο Τάσο Γάτσι, ο οποίος δεν αφήνει την ευκαιρία αυτή που του δόθηκε να πάει χαμένη και παίρνει τον πόντο ισοφαρίζοντας σε 2-2. Τα λάθη είναι αυτά που πολλές φορές κρίνουν ένα παιχνίδι. Είναι χαρακτηριστικό, ο ΠΑΟΚ είχε στον τελικό περισσότερα λάθη, αλλά ήταν πάρα πολύ καλός βεβαίως σε όλους τους άλλους τομείς, δηλαδή στο μπλοκ, στην επίθεση και στο σερβίς. Σε σχέση μιλάω πάντα, κύριε Πάτρα, με το παιχνίδι με τον Ηρακλή. Και βεβαίως είδαμε νωρίτερα ένα λάθος από πλευράς ΠΑΟΚ, το οποίο εκμεταλλεύτηκε ο Φίνικα Σύρου. Σερβίς, ναι. Η λογική είναι ότι θα παίξουν από τη μεριά του, του Γκιόν, δηλαδή στο σερβίς, δηλαδή θα σημαδέψουν το συγκεκριμένο παίχτη. Ξεκινάει η εξάδα, αυτό είναι ένα γεγονός σημαντικό και για τις δύο ομάδες. Θα δούμε πώς θα πάει, γιατί ο Σαφράνος είναι μια σταθερή δύναμη. Μπορεί επιθετικά να μην έχει τις δυνατότητες που είχε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά παραμένει να είναι ένας αγωνιστής παίκτης, ο οποίος καλύπτει πάρα πολύ καλά το πόστο του. Πάντως με τον Γκιόν στην εξάδα, στο κύπελο, τα κατάφερε, έτσι. Αλλά αυτό δεν λέει κάτι, σίγουρα. Δεν λέει κάτι, όπως δεν λέει κάτι και το πρώτο επικίνδυνο παιχνίδι, και σίγουρα το ξέρει ο κύριος Ρίτσι ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί ξέρετε μετά από πανηγύρια και από αυτά μπορεί να γίνει μεγάλη ζημιά. Ναι. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν σήμερα είναι η μέρα που θα επιτεθεί ο Φίνικας Σύρου και να είναι προσιλωμένος σε πολλά κομμάτια. Πάντως ξεκινάει άσχημα ο ΠΑΟΚ στην υποδοχή και αυτό είναι ένα δείγμα το ότι ακόμα είμαστε στο τελικό του, έχουμε πάρει το κύπελο, έτσι. Αυτό είναι φυσιολογικό. Έχει πάρει αντίδραση... δύο πόντους με μπλοκ όμως, ναι. Η αντίδραση των παικτών είναι άκρως φυσιολογική. Θα περιμένουμε λίγο στη διάρκεια του παιχνιδιού να βρουν τα πατήματά τους και να βγάλουν την ψυχολογία τους, γιατί κάπως έτσι μπορεί να γίνει ή να μην γίνει κιόλας, έτσι. Δεν είμαστε μάντης, αλλά... Σωστά, σωστά. Το θεωρώ ότι είναι οι πρώτες παραμέτρους που μπορεί να το καταλαβαίνει και ο πιο απλός τηλεθεατής μας, για να καταλαβαίνουμε κιόλας τι λέμε μέσα στο γήπεδο. 4-4 είναι το σκορ ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Φίνικα Σύρου. Είναι το πρώτο, επαναλαμβάνω, παιχνίδι της ημιτελικής φάσης των play-off της Volley League. Το block-out το οποίο θα πάρει ο Αλέξανδρος Χίρας και θα δώσει προβάδισμα στον Φίνικα Σύρου με 5-4. Από την αριστερή πλευρά, στη μεγάλη διαγώνιο, δεν πέρασε η μπάλα, καθώς το μπλοκ σταμάτησε την προσπάθεια του παίκτου του Φίνικα Σύρου, και ένα πάρα πολύ καλό σερβίς από τον ειδικό του είδους, τον Μπόγιαν Γιορντάνοφ. Παρόλα αυτά, την τελευταία στιγμή σώζεται η προσπάθεια από τους παίκτες του Φίνικα, ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ με τον Ουτσίκοφ, που βεβαίως δεν την αφήνει να πάει χαμένη. Ο παίκτης που πήρε και τις περισσότερες προσπάθειες στο Final Four του Κυπέλου, ο παίκτης που βεβαίως που κάνει τη διαφορά στην ομάδα του Δικεφάλου της Θεσσαλονίκης από τη στιγμή που ήρθε, κύριε Πάτρα. Ναι, σίγουρα είναι ένας παίκτης και πάρα πολύ καλό παιδί. Είναι γνωστός από τους γείτονές μας ότι δεν είναι μόνο ότι είναι καλός αθλητής, είναι και πολύ προσιτός. Δεν είναι η φίρμα που λέμε, και είναι αποτελεσματικός. Έχει έρθει και κυπελούχος από τη Βουλγαρία.
Είναι ένα παιδί που άμα το είχε ο ΠΑΟΚ από την αρχή ενδεχομένως να ήταν και διαφορετικά τα ωφέλη στο Champions League, θα έλεγα, και όχι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί το ελληνικό πρωτάθλημα είναι ξεκάθαρο. Οι δύο ομάδες έχουν μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες ομάδες τη δεδομένη στιγμή. Να ρωτήσω ότι η προσπάθεια που γίνεται βεβαίως με το βίντεο για την καλύτερη του να αποφεύγονται τα λάθη από τους διαιτητές και να μην υπάρχει διαμαρτυρία και εγκρίνεια του κόσμου. Έχει βοηθήσει μέχρι στιγμής, πιστεύετε? Έχει βοηθήσει και μπορεί να βοηθήσει καλύτερα, γιατί πρέπει να... δεν είμαι ειδικός για την τηλεόραση, αλλά θα χρειαστούν και κάποιες άλλες κάμερες επάνω στις γραμμές και ενδεχομένως μια πιο γρήγορη... Δηλαδή στο Final Four βοήθησε, ας πούμε. Ήταν... Σίγουρα βοηθάει, σίγουρα, γιατί έτσι. Οι διαιτητές δεν πάβει να είναι άνθρωποι, έτσι. Δεν μπορούν, οι ταχύτητες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Έτσι, παρ' όλα αυτά υπάρχουν φάσεις που ούτε ακόμα εκεί μπορούν να ξεκαθαρίσουν. Χρειάζεται το ειδικό βίντεο το οποίο υπάρχει μόνο στα ευρωπαϊκά παιχνίδια μέχρι στιγμής. Πόντος για τον ΠΑΟΚ που στο φιλέ είναι ανίκητος. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Και εδώ είδαμε και κάτι πολύ περίεργο. Το Γιορτάνο να βγάζει μια άριστη πρώτη μπάλα, λες και είναι ακραίος. Και να τον δίνει την παλιά ο Πασαδόρος. Αλλά δεν πέρασε. Ναι. 7-5. Είναι ο ΠΑΟΚ, λίγο... επαναλαμβάνω, στο φιλέ είναι πάρα πολύ καλός. Και άλλη μια δεύτερη πρώτη μπάλα, το οποίο είναι άκρος περίεργο. Και... Τον κυνηγάνε. Όχι, δεν τον κυνηγάνε. Δεν είναι... δεν είναι η δουλειά του να... 8-5. Δεν είναι η δουλειά του να κάνει πρώτη μπάλα, αλλά παρά τα αυτά κάνει πρώτη μπάλα αυτή τη στιγμή και την κάνει πάρα πολύ καλά. 8-5 λοιπόν, προηγείται ο ΠΑΟΚ, έχουμε το πρώτο τεχνικό time-out. Στην προηγούμενη φάση βεβαίως διαμαρτυρήθηκαν οι παίκτες του Φίλου Κασίου. Από εδώ που είμαι, Θόδωρε, νομίζω ότι έχει πιάσει μπάλα στον αμυντικό τον παίχτη, δεν είμαι, αλλά είδα ότι έχει αλλάξει πορεία, γιατί έχω άποψη είναι στην ευθεία της μπάλας. Τώρα εντάξει, αυτό είναι μια φάση η οποία... Η απόφαση του διαιτή είναι αυτή που μετράει. Είναι απόφαση και δεν ξέρω και εγώ που την είδα από εδώ αν είναι και σωστή, έτσι, τόσο που οι άνθρωποι είναι... Θεωρώ ότι είναι από τους καλύτερους διαιτητές στην Ελλάδα και δεν υπάρχει λόγος για να πούμε αν έχουν κάνει ένα λάθος ή δύο λάθη. Έτσι. Για όσους αρέσκονται στην στατιστική. Πρέπει να σταματήσουμε να ασχολούμαστε, γιατί έχουμε πάρα πολύ καλές διαιτησίες. Φαίνεται ότι λίγο παίρνει, αλλά μπορεί να μην έχει κιόλας. Ναι. Από αυτή τη λήψη σίγουρα δύσκολη. Δύσκολα να το δούμε. Σε όσους λοιπόν αρέσκονται στην στατιστική, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μέσα στην πρώτη τετράδα για 13η φορά στην ιστορία της Volley League και στοχεύει στην κατάκτηση βεβαίως τέταρτου συνεχόμενου τίτλου πρωταθλήματος, έχοντας πάρα πολύ καλή ψυχολογία μετά την κατάκτηση του κυπέλου. Ο δικέφαλος, ο οποίος έκανε double το 2015, να θυμίσουμε, και στην πρώτη φάση των play-off φέτος απέκτησε τον Εθνικό Πειραιός. Βεβαίως έχει το πλεονέκτημα της έδρας και στα παιχνίδια με τον Αφίνη Κασίρους. Αν προκριθεί στον τελικό, εκεί βεβαίως το πλεονέκτημα έδρας έχει ο Ολυμπιακός. Πάντως και οι δύο ομάδες που παίζουν σήμερα έχουν εντυπωσιακή ισορροπία, καθώς οι 22 αγώνες που έχουν γίνει στο παρελθόν για το πρωτάθλημα μετράνε από 11 νίκες, κύριε Πάτρα. Ναι, είναι ομάδα, ειδικά ο Φίνη Κασίρου, η οποία οι άνθρωποι τους έχουν κάνει μεγάλη επένδυση τα τελευταία χρόνια. Είναι πλέον έμπειροι, δεν είναι αυτοί που ήταν στα πρώτα χρόνια. Ξέρουν τι τους γίνεται και προσπαθούν για το καλύτερο δυνατό. Ένα ακόμα μπλοκ που θα γίνει από τον Πελεκούδα. 9-6 το σκορ. Ο ΠΑΟ και ο Φίνικας θα βρεθούν αντίπαλοι για πρώτη φορά σε ημιτελική φάση play-off, καθώς έχουν αναμετρηθεί στους τελικούς της σεζόν 15-16, όπου μετά από μια συγκλονιστική σειρά πήρε το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ με νίκη 3-2 στο τέταρτο τελικό. Θα το θυμάστε αυτό, κύριε Πάτρα. Ναι. Όσον αφορά το Φίνη Κασίρου, να πούμε ότι βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη βεβαίως και για τα δύο παιχνίδια που θα δώσει σήμερα και την Παρασκευή. Βρίσκεται για πέμπτη φορά σε ημιτελική φάση και θέλει να προκριθεί για τρίτη φορά στην ιστορία του στους τελικούς μετά το 2012 και το 2016. Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ με τον Ουτσίκοφ που δεν θα την αφήσει να πάει χαμένη. 16 στην ευθεία το χτύπημα. Παρά την προσπάθεια του Ζήση, πόντος για τον ΠΑΟΚ και time-out που θα πάρει αμέσως ο προπονητής της ομάδας του Φίνη Κασίρου, ο Όσκαρ Κασμαρτσούκ. Το σχόλιο. Το σχόλιο είναι ότι αν θα γυρίσουμε πίσω, Θόδωρε, στο παιχνίδι που είχαμε αναμεταδώσει με το Αιγίνιο, λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός έχει μια πραγματικά πολύ σταθερή, θα έλεγα σταθερή πορεία σε όλο το πρωτάθλημα χωρίς να έχει δώσει δικαιώματα. Αυτή τη στιγμή πρέπει να αντιστρέψει όρους πλέον στους αγώνες, εάν και εφόσον οι ομάδες περάσουν, λογικά θεωρώ ότι θα περάσουν οι ομάδες δύσκολα ή εύκολα στον τελικό, θα πρέπει να αντιστρέψει τους όρους
έτσι ώστε να αλλάξει το κλίμα, το θετικό που είχε που έγινε αρνητικό, συν την ενέργεια που έχασε από τον τελικό. Αυτό εδώ πρέπει να το βάλουμε πολύ καλά στο κεφάλι μας, γιατί οι αθλητές δεν είναι μηχανές, είναι άνθρωποι. Παίξαν ένα τελικό, κάναν μια εκπληκτική πορεία σε Ευρώπη και σε Ελλάδα και ξαφνικά βρεθήκαν να χάνουν ένα τίτλο μέσα σε ένα γήπεδο που είχε 15.000 κόσμο. Δηλαδή αυτό δεν είναι εύκολο για όσους έχουν περάσει από αυτό το στάδιο σαν παίχτες. Ίσως τους βοηθήσει η μη τελική φάση να ξεχάσουν και να κοιτάξουν το real thing που λέμε εμείς, την πραγματικότητα, που η πραγματικότητα είναι το σκουντέτο, το πρωτάθλημα, γιατί αυτό ισχυριζόταν και καλά έκανε ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια. Χωρίς αυτό να πάω να πει ότι ένας τίτλος δεν είναι ένας τίτλος, αλλά ο τίτλος των τίτλων είναι πάντοτε το πρωτάθλημα και μην κοροϊδευόμαστε, έτσι. Όλες οι προσπάθειες μιας ομάδας είναι για αυτά τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Οι ομάδες οι μεγάλες φαίνονται κατευθείαν στο μεγάλο γεγονός. Το μεγάλο γεγονός είναι το πρωτάθλημα. Σαφέστατα. Και το κύπελο έχει τη δική του αξία βεβαίως, αλλά το πρωτάθλημα είναι η κορυφή των τίτλων σε μια χρονιά. Ο κεντρικός του ΠΑΟΚ, ο Παναγιώτης ο Πελεκούδας, θα πάρει τον πόντο. Επίσης μια μεγάλη διαφορά, ο οποίος παίρνει και τα βήματα, δείτε που παρακολουθώ αυτή τη στιγμή, είναι και στα παιχνίδια, είναι ότι έχει ανέβει πάρα πολύ ο Βάλκερς, ο οποίος είναι ένας πολύ γρήγορος πασαδόρος. Θα τον βλέπουμε να παίζει μια μπάλα η οποία δεν είναι εμείς τη λέμε δηλαδή plus, δηλαδή είναι λίγο έξω από το φιλέ. Δείχνει ότι έχει την ψυχολογία, γιατί όταν βλέπετε πασαδόρους να παίζουν έτσι σημαίνει ότι έχουν ψυχολογία, ενώ αν θα το θυμηθούμε λίγο, είχε αρκετά μεγάλη συμμετοχή ο Θάνος ο Τερζής και βοήθησε στα μέγιστα και σε Champions League και σε πρωτάθλημα. Για κάποιο λόγο ο συγκεκριμένος αθλητής δεν είχε βρει τα πατήματά του. Τώρα βλέπουμε σε όλα τα παιχνίδια ότι έχει βρει τα πατήματά του και είναι ένα καινούριο γεγονός, ας πούμε, και για ανάλυση και για τις απέναντι ομάδες. Όταν ο πασαδόρος παίζει καλά, αλλάζουν οι τροχές, αλλάζουν οι πάσες, αλλάζουν τα πάντα. Άλλωστε μιλάμε για έναν έμπειρο πασαδόρο και ένα πάρα πολύ καλό χτύπημα από τον Κιόν. Δεν πέρασε η μπάλα και είναι out η προσπάθεια και το καρφί το οποίο θα γίνει από τον Φραν Πέτερλιν. Καλή ενέργεια, έξυπνη, στη μικρή διαγώνιο, αλλά δεν του βγήκε εδώ και πάλι το δυνατό χτύπημα πρώτα από τον παίκτη του ΠΑΟΚ. Και στη συνέχεια ο Πέτερλιν βλέπει το κενό, θέλει να το εκμεταλλευτεί, αλλά η μπάλα φεύγει out. 12-8. Λάθος υποδοχή εδώ, να περάσει απλώς η μπάλα, ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ που δεν θα την αφήσει να πάει χαμένη αυτή τη φορά με τον Γιάννη Τακουρίδη. Η διαφορά στους 5 πόντους και νέο time out πάλι από τον προπονητή της ομάδας του Φίνι Κασίρου, τον Όσκαρ Κασμαρτσούκ, ο οποίος βλέπει την διαφορά να μεγαλώνει. Ο ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής, παρά τα λάθη τα οποία έχει κάνει στην αρχή, στους πρώτους πόντους, στη συνέχεια έχει βελτιωθεί, αλλά έχει βελτιωθεί που είναι πολύ καλό στο φιλέ, όπου βέβαια εκεί δημιουργεί πολλά προβλήματα στις επιθέσεις των παικτών του Φίνι Κασίρου. Κύριε Πάτρα. Παρά τα αυτά, ο Φίνι Κασίρου δεν παίζει άσχημα, απλώς είναι η άβρα του κυπέλου. Δηλαδή παίζει ελεύθερα ο ΠΑΟΚ, και όταν παίζει ελεύθερα ο ΠΑΟΚ με τέτοιους παίκτες που έχει μέσα, μπορεί να σε κάνει μεγάλη ζημιά στο κομμάτι, κυρίως στο μπλοκ, να μην ξέρεις πού να πηδάς. Και το μυστικό είναι, στο όνομα, έχει όνομα και λέγεται Βάλκερ, έτσι. Έχει παίξει ο άνθρωπος τώρα 5-6 μπαλιές με μισό μπλοκ, με ένα μπλοκ, δηλαδή δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει αυτή τη στιγμή το μπλοκ του Φίνι Κασίρου. Όπως είπατε, έχει δύο καλούς πασαδόρους, πολύ καλούς πασαδόρους ο ΠΑΟΚ, και το Θάνος Τερζής, άλλωστε, είναι ένας διεθνής πασαδόρος. Ξέρει καλά τι του γίνεται, ξέρει το ρόλο του. Εδώ το μπλοκ από πλευράς Φίνι Κασίρου με τον Χρήστο Στεφανίδη, που θα πάρει τον πόντο, βγήκε πολύ έξυπνα έξω από το γήπεδο, έκανε με τέτοιο τρόπο το χτύπημα, έτσι ώστε η μπάλα να πάρει πορεία εκτός γήπεδου. Ο οποίος ο Στεφανίδης είναι ένας παίκτης σίγουρα βαρόμετρο, έχει ένα πρόβλημα στη νομική ζώνη αρκετά σοβαρό, από ό,τι μάθαμε. Τραυματισμού. Ναι. Τραυματισμού, μπορεί να παίζει και με ένεση αυτή τη στιγμή, γιατί είχε ένα αιμάτωμα στη νομική ζώνη. Κάτι είχε στον τένοντά του το παιδί, δεν ξέρουμε ιδιαίτερα, αλλά αυτά ακούσαμε. Με ύψος 1,91 και γεννημένος το 1993, είναι σίγουρα ένας καλός παίκτης που τώρα θα κάνει και την υποδοχή. Θα περάσει η μπάλα, αλλά θα βγει η άμυνα από τον Βάλκιερς, όπως θα βγει και από τον Αγκιόν. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια από τον Ουτσίκοφ, δεν θα περάσει η μπάλα, θα βγει η άμυνα. Νέα προσπάθεια από τους παίκτες του ΠΑΟΚ που θα την τελειώσει ο Κιόν. 15-9. Ο
Κάποια στιγμή όταν έβλεπα Θόδωρη τον Βάλκερ στο πρωτάθλημα, έλεγα ότι αυτός μάλλον δεν είναι ο πασαδόρος που ξέρουμε από την Εθνική Βελγίου. Τώρα βλέπουμε ότι έχει βρει τα πατήματά πραγματικά του, έτσι. Και ναι. Πραγματικά ό,τι replay θα δείτε πόσο παιδεύονται οι κεντρικοί του Φίνικα, πόσο τους τρέχει. Όπως έκανε σε πολλές φάσεις με τους κεντρικούς του Ολυμπιακού και γι' αυτό και ο ΠΑΟΚ έχει αυτό το αποτέλεσμα. Είναι δηλαδή μια παράμετρος η οποία πρέπει να την παρακολουθούμε στα play-offs. Απόρρια του πολύ καλού σερβίς το τελικό χτύπημα που έδωσε τον 16ο πόντο στον ΠΑΟΚ, που πάει με μια διαφορά 7 πόντων στο δεύτερο τεχνικό time-out, και θα έλεγα ότι έχει πλέον όχι απλώς τον πρώτο λόγο για κάτι παραπάνω για την κατάκτηση του σετ, έτσι. Ναι, για την ώρα είναι, αλλά πρέπει να περιμένουμε, γιατί είναι, Θόδωρο, και το γήπεδο δύσκολο. Γιατί το πρώτο σετ πάντοτε είναι δύσκολο στις ομάδες που έρχονται να παίξουν στο Παλατάκι. Είναι από τα πιο δύσκολα γήπεδα. Πράγματι, εδώ λοιπόν έχουμε το δεύτερο τεχνικό time out στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Αφίνη Κασίρου. Πρώτο σετ ανάμεσα στις δύο ομάδες που θα αναμετρηθούν τουλάχιστον τρεις φορές και μέχρι πέντε, ανάλογα με το πώς θα πάει η σειρά των ημιτελικών. Τα δύο πρώτα παιχνίδια, θυμίζουμε, είναι στην έδρα του ΠΑΟΚ που έχει το πλεονέκτημα απόψε το παιχνίδι αυτό, και στην Παρασκευή στις 7 η δεύτερη αναμέτρηση πάλι στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Και βεβαίως η σειρά μετά θα μεταβερθεί στη Σύρο για τα επόμενα δύο παιχνίδια, το τέταρτο βεβαίως εφόσον χρειαστεί. 16-9 προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ που σερβίρει με τον Ραφαήλ Κουμεντάκη. Και αυτό πολύ καλό σερβίς. Θα περάσει την μπάλα με την προσπάθειά του ο Πέτερλιν, αλλά ο ΠΑΟΚ θα τελειώσει τον πόντο. 17-9, πολύ γρήγορα, εκμεταλλευόμενος το δυνατό σερβίς, την κακή υποδοχή, αλλά και τα λάθη των παικτών του Φίνη Κασίρου στις τελευταίες φάσεις. Δεν αφήνει περιθώριο στον Φίνικα να αντιδράσει. Και πάλι θα περάσει την μπάλα ο Πέτερλιν, θα βγάλει άμυνα ο Κωνσταντινίδης. Να περάσει απλώς η μπάλα από τον Αγκιόν, ευκαιρία να πάρει τον πόντο, χωρίς αποτέλεσμα όμως από τον Φίνη Κασίρου. Out το χτύπημα το οποίο θα γίνει από τον Ραφαήλ Κουμεντάκη. Ο πόντος για τον Φίνη Κασίρου. Εδώ βεβαίως χωρίς αντίπαλο κάρφωσε, αλλά του φύγει μπάλα στην τελική προσπάθεια. Κοιτάξτε και πάλι εδώ εύκολα. Θα βγει μπάλα στον Βάλκιερς. Ραφαήλ Κουμεντάκης θα καρφώσει, θα στείλει την μπάλα έξω. Κακή υποδοχή για τον ΠΑΟΚ. Βγάζει όμως την άμυνα με τη βοήθεια του μπλοκ. Ουτσίκοφ, άμυνα από τον Μαρούλη. Και το μπλοκ το οποίο δέχεται ο Φραν Πέτερλιν. 18-10. Παναλαμβάνω, η μεγάλη δύναμη του ΠΑΟΚ είναι στο φιλέ, είναι το μπλοκ. Και βεβαίως όχι μόνο το μπλοκ το οποίο δίνει πόντο, αλλά και το μπλοκ το οποίο διευκολύνει την άμυνα στην συνέχεια. Σπάει δηλαδή την μπάλα. Εδώ βλέπετε τον Ουτσίκοφ, ο οποίος σταμάτησε τον Πέτερλιν. Και τώρα σερβίς με τον Τακουρίδη. Μαρούλης σε πρώτο χρόνο, out η μπάλα από την προσπάθεια του Αλέξανδρου Χίρα. 19-10, ένα λάθος εδώ από τον Αφίνη Κασίρου. Ανεβάζει κι άλλο την διαφορά και έχουμε αλλαγή. Ο Γιώργος Οπεντίδης θα περάσει στον αγώνα. Με ύψος 2-5, ένας από τους ψηλότερους παίκτες που διαθέτει στην σύνθεσή της η ομάδα του Αφίνη Κασίρου. Θα τον δούμε σε λίγο. Η μπάλα θα περάσει από τον Ιορντάνοφ στην ευθεία. 19-11. Τον βλέπετε εδώ. Να πω τον σωματώδη, τον θηριώδη διαγώνιο της ομάδας του Φίνη Κασίρου. 19-11 με τον Ιορντάνοφ. Τον άνθρωπο, άμα τον αφήσει να μπει σε ρυθμό, τον Γιορντάνο, θα σου δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα. Έστειλε την μπάλα στο φιλέ, 20-11. Ο ΠΑΟΚ μπαίνει πρώτος στην τελική ευθεία. Πατάει τους 20 πόντους. Και βεβαίως είναι πολύ μακριά ο Φίνη Κασίρου για να μπορούμε να πούμε ότι
Θα κινδυνέψει ωστόσο, ποτέ μιλες ποτέ, δεν ξέρεις ένα παιχνίδι τι μπορεί έχουν να συμβεί. Έχουν γίνει αλλαγές, έχει γίνει μια διπλή αλλαγή, άλλαξε Πασαδόρο και Διαγώνιο. Και για να αφήσει λίγο τους δύο παίχτες έξω και άλλαξε και το Στεφανίδη τον ακραίο. Αλλά και να αλλάξει λίγο το ρυθμό, γιατί ο Μαρούλης ήταν λίγο προβλέψιμος στις προηγούμενες φάσεις και το μπλοκ του ΠΑΟΚ δούλευε καταπληκτικά. Για να δούμε λοιπόν τον Πέτερλιν. Πολύ καλό το σερβίς, χαλάει την υποδοχή, αλλά έρχεται με ένα πάρα πολύ δυνατό χτύπημα ο Ραμόν Γκιόν. Να δώσει τον 21ο πόντο στον ΠΑΟΚ. Σερβίς με τον Γκιόν. Καλή υποδοχή και σε πρώτο χρόνο θα τελειώσει την μπάλα ο Γιώργος ο Πεντίδης. Τον βλέπετε εδώ, τον πιο ψηλό παίκτη που διαθέτει η ομάδα του Φίνικα Σύρου, με 2 μέτρα και 5 εκατοστά θα πάει και στο σερβίς. Κεντρικός. Μικρή διακοπή για να σκουπιστεί ο αγωνιστικός χώρος. Εδώ ο Ντανιέλε Ρίτσι, ο Ιταλός coach του ΠΑΟΚ, που πρόσθεσε έναν ακόμα τίτλο, κύριε Πάτρα, στο παλμαρέ του. Τι να πούμε από τους πολλούς, ναι, ναι. Τι να πούμε για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, δεν μπορούμε. Μιλάνε τα έργα του, οπότε... Δεν μπορούν να βγάλουν άμυνα οι παίκτες του Φίνικα Σύρου, παρά την πολύ καλή προσπάθεια του Γιώργου του Πεντίδη. Ο Κουμεντάκης θα πάρει τον πόντο και θα στείλει στο σερβίς τον Πελεκούδα. ...22-13 βαδίζουμε προς τη λήξη του πρώτου σετ, ενό σετ το οποίο ο ΠΑΟΚ κατακτά από ό,τι φαίνεται πολύ εύκολα, ερχόμενος με φόρα, με ταχύτητα από το Final Four του Κυπέλλου Ελλάδας. Κακή η πάσα που θα γίνει από τον Ηλία το Θεοδόση και θα τελειώσει την φάση ο Κουμεντάκης, στέλνοντας την μπάλα out όμως. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο ο Φίνικα Σύρου θα πάρει τον 14ο πόντο. Εδώ και πάλι η φάση. Βεβαίως, η μπάλα είναι καθαρά έξω. Δεν ξέρω γιατί διαμαρτύρεται ο Κουμεντάκης. Τα λάθη αντιπάλου, βλέπετε εδώ τους πόντους, 6 έχει πάρει ο ΠΑΟΚ και 5 ο Φίνικα Σύρου. Μπορούμε να πούμε ότι Θόδωρο τήρθε και ο Μπλάμενο Κωνσταντίνοφ, πολύ μεγάλος παίκτης και προπονητής πλέον. Αν δει το παιχνίδι, έχει και τους δύο φίλους του εδώ πέρα. Παίκτης του Άρη παλιά. Και του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟ, Ολυμπιακού και υπερπροταθλητής. Ένας μεγάλος παίκτης του παρελθόντος. 22-15, δύο συνεχόμενοι πόντοι από τον Φίνικα Σύρου, ο οποίος προσπαθεί να μαζέψει λίγο την διαφορά για να δούμε αν θα τα καταφέρει. Στον αγώνα πέρασε και ο Ήλιτς, ο οποίος έστειλε την μπάλα πάνω στο φιλέ. Ο Τσέντομιρ Ήλιτς, ο οποίος είναι γιος του Μπάκη Ήλιτς, που ήρθε στην Καβάλα την εποχή που είχε υπάρξει κρίση στην Σερβία. Έμεινε στην Ελλάδα και βεβαίως ο γιος του ελληνοποιήθηκε και αγωνίζεται αυτή τη στιγμή από το Δεκέμβριο στην ομάδα του Φίνικα Σύρου. Ως ελεύθερος νομίζω πήγε εκεί. Βεβαίως ο πατέρας του, ο Μπάκη Ήλιτς, ήταν μαζί με τον Πέσιτς στην εθνική ομάδα της Σερβίας. Τα λέω σωστά, κύριε Πάτρα? Τα λέω σωστά, είναι άνθρωποι που ήρθανε και αγαπήσαν την Ελλάδα, μείνανε, δουλέψανε. Είναι από τα παιδιά που δουλέψανε πάρα πολύ και μεγάλο σε ηλικία. Και νομίζω ότι αργότερα θα βοηθήσει και με την προπονητική του στο ελληνικό βόλεϊ. Αγαπάει αυτό που κάνει. Set ball ή set point, όπως θέλετε πείτε το, για τον ΠΑΟΚ. 24-16, θα πάρει παράταση καθώς θα τελειώσει την φάση ο Τσέντομιρ Ήλιτς. Τον βλέπετε εδώ, τον παίκτη από την Καβάλα, το γιο του Μπάκη Ήλιτς. 24-17.
Κουμεντάκι στην υποδοχή. Βάλκιερ σε πρώτο χρόνο. Βγαίνει άμυνα από τους παίκτες του Φίνι Κασίρου. Με ένα μπλοκ η μπάλα είναι out όμως από τον Γκιόν, τον Ραμόν Γκιόν. 24-18. Είναι το τρίτο χτύπημα out από τους παίκτες του ΠΑΟΚ στους τελευταίους 4 πόντους. Έχει χαλαρώσει ο ΠΑΟΚ. Τώρα υπάρχει μια νοητή διαβολή. Γι' αυτό βλέπετε και ο προπονητής παίρνει time out. Στο 24-18 θα πάρει αυτό το time out ο Ντανιέλ Ρίτσι, ο οποίος δεν θέλει, φαίνεται, να μαζέψει κι άλλο τη διαφορά. Και όχι μόνο αυτό, Θόδωρε, τα πρώτα παιχνίδια είναι πάντοτε επικίνδυνα, γιατί τώρα το βλέπεις να είναι έτσι αυτό το σετ, αλλά δεν ξέρεις ποτέ τι σε ξημερώνει στη συνέχεια. Εάν βλέπεις ότι οι παίχτες σου χαλαρώνουν, γιατί δεν είναι καλό να πλησιάζει μια ομάδα στο τέλειωμα του σετ, καλά είναι να τελειώνει με τη διαφορά που έχεις. Συνηθίζουμε να το λέμε, αλλά και η επανάληψη και η εμπειρία λέει αυτό το πράγμα, ότι πρέπει να τον σταματάς εκεί όσο λιγότερος, με λιγότερους πόντους. 24-18, οι ομάδες επιστρέφουν. Ο Ντανιέλ Ρίτσι άλλωστε δεν χρησιμοποίησε κανένα από τα δύο time out που δικαιούται. Είναι το πρώτο που παίρνει στον 24ο πόντο. Δεν χρειάστηκε άλλωστε. Και στο σερβί συνεχίζει ο Τάσος Σογάτσης. Και πάλι Κουμεντάκης, Βάλκιερς, νέα προσπάθεια και νέα άμυνα από τους παίκτες του Φίνι Κασίρου. Δεύτερη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ με τον Ουτσίκοφ. Θα βγάλει την μπάλα σωστά τον μπλοκ των παίκτων του Φίνι Κασίρου. Νέα άμυνα εδώ από τους παίκτες του Φίνι Κασίρου που κάνουν εκπληκτικά πράγματα. Αλλά έρχεται ο Τακουρίδης να τελειώσει τον πόντο. 25-18. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρώτο σετ ανάμεσα στις δύο ομάδες. Πάμε σε διαφημιστικά και θα επανέλθουμε. Το είπα ήδη. Επιστρέψαμε στο κλειστό γυμναστήριο του ΠΑΟΚ, στο ΠΑΟΚ Sports Arena, για το δεύτερο σετ της αναμέτρησης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Φίνι Κασίρου, σε ένα παιχνίδι το οποίο ο ΠΑΟΚ στο πρώτο σετ κατέκτησε εύκολα με 25-18. Ερχόμενος έτσι με ταχύτητα, με φόρα από την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδας πριν από μερικές ημέρες στην πανέμορφη Ρόδο. Ενώ βεβαίως καθώς ξεκινά το δεύτερο σετ, να πούμε ότι έχουμε στις κερκίδες του ΠΑΟΚ Sports Arena και ποδοσφαιρικές παρουσίες. Ποδοσφαιροποιήσαμε και το βόλεϊ, καθώς βρίσκεται εδώ, τον βλέπετε, ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ με την οικογένειά του, συγγυναικείς και τέκνης, νάτος εδώ ο Μπίσεσβαρ. Και βεβαίως έχει έρθει και ο Πέλκας, είναι εδώ και ο Πέλκας, κάθεται στην πρώτη σειρά των επισήμων μπροστά από το κύπελο του βόλεϊ, το οποίο έχουν εκεί οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, και αυτό θα μπορούσαμε βεβαίως να το δούμε στην πορεία. Το δεύτερο σετ ξεκινά με τους παίκτες του Φίνι Κασίρου να παίρνουν τον πρώτο πόντο και να προηγούνται με 1-0. Και θα έλεγα, Θόδωρη, να ποδοσφαιροποιήσουμε το βόλεϊ, αλλά σε αυτό το επίπεδο, όχι παραπάνω, δεν θέλουμε, μια χαρά είμαστε. Με τους παίκτες, μέχρι τους παίκτες δηλαδή. Μέχρι τους παίκτες, ναι, εκεί είμαστε πολύ καλά, όχι ότι οι φιλαθροί άνθρωποι κάνουν κάτι ιδιαίτερο. Αντιλαμβάνομαι, αλλά τι λες, εννοείς βεβαίως τα επεισόδια. Πρέπει να είμαστε προσιλωμένοι στο άθλημά μας και αποφεύγουμε δηλαδή παραλληλισμούς. 1-1. Το σκορ. Ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε, Θόδωρο, με πολύ μεγάλο σωματεία όπως είναι ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Ηρακλής, ο Άρης, αυτές είναι πάρα πολύ μεγάλες ομάδες και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και, και στους χώρους που κινούμαστε και να κρατήσουμε ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο, γιατί αυτό μας αρμόζει σαν άθλημα. Πολύ καλό το χτύπημα από τον Μπόιαν Γιορντάνοφ. Σταθερή αξία στην επίθεση. Δεν μπόρεσε να βγει άμυνα από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. 2-1 προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ με τον Χρήστο Στεφανίδη τώρα στο σερβίς. Θα βγει υποδοχή από τον Κωνσταντινίδη. Το χτύπημα από τον Αγκιόν, βγάζουν άμυνα οι παίκτες του Φίνι Κασίρου. Και το μπλοκ είναι επιτυχημένο από τον Πελεκούδα και τον Ουτσίκοφ. 2-2.
τον Τακουρίδη, συγγνώμη, και τον Τσίκοφ. Και εδώ και πάλι το τελείωμα της φάσης. 2-2 με τον Τακουρίδη στο σερβίς. 6 μπλοκ έχει ο ΠΑΟ, κανένα ο Φίνικα Σύρο, όπως μας δίνει η στατιστική υπηρεσία και την ευχαριστούμε γι' αυτό. Πόντος για τον Φίνικα Σύρου. Αυτό, Θόδωρο, είναι ένα πρόβλημα για τον Φίνικα Σύρου όσον αφορά το κέντρο των παιχτών που απαρτίζουν τους κεντρικούς του Φίνικα. Δεν έχουν το μεγάλο κορμί, εκτός από τον Πετίδη, ο οποίος Πετίδης είναι η πρώτη του χρονιά που πηγαίνει να δουλέψει με μια ομάδα σοβαρά και να έχει περισσότερες αρμοδιότητες. Και πρακτικά δεν είναι 100% έτοιμος για να μπει σε ένα τέτοιο μεγάλο επίπεδο. Έχει όμως πολλά προσόντα. Αυτό είναι ένα θέμα του Φίνικα σε όλα τα παιχνίδια. Δηλαδή ο κεντρικός δεν απειλεί όσο θα θέλανε. Και ο Χίρας και ο Γκάτσης είναι πολύ καλοί κεντρικοί. Δεν απειλούν πρωτογενώς την απέναντι ομάδα. Με δύο λόγια έχει πλεονέκτημα δηλαδή ο ΠΑΟΚ απέναντί του στο θέμα των κεντρικών. Θα έλεγα ότι σε όλο το πρωτάθλημα υπερτερούν οι απέναντι ομάδες στο σύνολο των κεντρικών. Χωρίς αυτό να παραπεί, τα δύο τα παιδιά δεν είναι πάρα πολύ καλή κεντρική. Πολύ καλό, πολύ καλή το σερβίς από τον Ιορντάνοφ. Θα βγάλουν και άμυνα επέκταση του Φίνικα. Θα περάσει η μπάλα. Κωνσταντινίδης, Βάλκιερς στον Πελεκούδα που θα δώσει τον πόντο. Παίζει αρκετά τον πρώτο χρόνο ο Βάλκιερς, γιατί πάει καλά η μπάλα πάνω του. Και αυτό που τουλάχιστον έχω παρατηρήσει μέχρι στιγμής, κύριε Πάτρα, είναι ότι βγάζει με έναν παίκτη συνήθως στους παίκτες της ομάδας. Ναι, έτσι. Είναι φορμαρισμένος ο Πασαδόρος, είναι εμφανές αυτό. Το παιδί κινείται άνετα μες στο γήπεδο, δεν έχει αυτό το τρακάρισμα που είχε στη βασική περίοδο. Αλλά αυτό θα είναι για ένα διαφορετικό σετ, και γιατί βλέπω και ανήσυχο τον κύριο Ρίτσι. Και τον αντιλαμβάνομαι, δηλαδή τον βλέπετε ότι παρακολουθεί. Ξέρει πολύ καλά ότι είναι επικίνδυνα αυτά τα παιχνίδια και ειδικά με εύκολο πρώτο σετ. 4-5. Προβάδισμα για τον Φίνικα Σύρου. Δεν είναι αμελητή αποσότητα ο Φίνικας. Πέτερλιν πάνω στο φιλέ. 5-5 ισοπαλία και πάλι. Σαφέστατα έχει πολύ καλούς παίκτες και στο σερβίς. Όπως είναι ο Ιορντάνοφ και ο Πέτερλιν και ο Στεφανίδης. Κάνει πάρα πολύ καλό σερβίς. Παραμένει, όπως τον είδαμε και στο δεύτερο γύρο, ο Λίντς με πρόβλημα να μην μπορεί να παίξει. Είναι ο ξένος παίκτης τον οποίο δεν μπορεί να παίξει μέσα και αυτό είναι ένα πρόβλημα του Φίνικα. Ο Τσίκοφ καρφώνει ο Κουμεντάκης και παίρνει τον απόντο. Δεν το φοβήθηκε εδώ. Μια πάσα η οποία έγινε περισσότερο με άμυνα. Αλλά επαναλαμβάνω, ο Κουμεντάκης έχει όχι και καλή ψυχολογία πάντα. Δεν το φοβήθηκε απέναντι σε διπλό μπλοκ. Και πήρε τον μπλοκ out. 6-5. Πελεκούδας. Εδώ ένα ωραίο πλάνο με τους δύο προπονητές και στη μέση τον δεύτερο διαιτή. Πάνω στο φιλέ. Και τώρα ο Γιώργος ο Πεντίδης, ο κεντρικός του Φίνικα Σύρου. Και εδώ το σύστημα που θα ακολουθήσει η ομάδα φιλοξενούμενη απευθείας εκτός αγωνιστικού χώρου από τον Πεντίδη. Με τον Βέλγο Πασαδόρο τώρα του ΠΑΟΚ, τον Βάλκιερς. Ο οποίος κάνει πάρα πολύ δύσκολο σέρβις, από τα πιο δύσκολα σέρβις στο πρωτάθλημα. Και νομίζω ότι δικαιώνεστε έτσι. Λες και το ξέρατε. 8-6 προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ. Πάμε στο πρώτο τεχνικό time-out. Να πω βέβαια ότι μπορεί να μην φαίνεται, κοιτάξτε και πάλι το δυνατό χτυπήμα. Ωστόσο είναι ένα πάρα πολύ τεχνικό χτυπήμα με πολλά φάλτσα που βεβαίως κάνει ακόμη πιο δύσκολη με πορεία προς τα κάτω. Δηλαδή με το που περνάει η μπάλα το φιλέ πέφτει απότομα. Και έτσι αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ την προσπάθεια του παίκτη που κάνει την
υποδοχή, ειδικά όταν η μπάλα δεν πάει πάνω του. Όπως στην προηγούμενη φάση, όπου η μπάλα πήγε ανάμεσα στους δύο παίκτες που κάνανε την υποδοχή. Εκεί λοιπόν που ο παίκτης πρέπει να βγάλει τα χέρια του από το σώμα για να μπορέσει να κάνει την υποδοχή, η μπάλα φεύγει με τα φάλτσα και βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου. Αυτό που δεν βλέπουμε και το βλέπουμε πολύ καλά από τον Μπάουκ, να σημαδεύει πάρα πολύ καλά τον Πέτερλιν, δεν πηγαίνει πάνω στο Στεφανίδη και στο Λίπερο. Δεν βλέπουμε να ψάχνουν να βρουν τον Κιόν οι παίκτες του Φίνικα Σύρου, είτε γιατί δεν μπορούν ή για τακτικούς λόγους. Και είναι άξιο απορίας, γιατί ο Κουμεντάκης είναι ένας ιδανικός υποδοχέας. Άμα θα κάνεις το λάθος να το σημαδέψεις, έχει μεγάλα ποσοστά και με ποιότητα. Και αυτό είναι καταλυτικό στην ανάπτυξη του πασαδόρου του ΠΑΟΚ. Ενώ βλέπουμε ότι ο ΠΑΟΚ επιμένει να πηγαίνει πάνω στο Μπέτερλινγκ στο σέρβις, και η λογική λέει αυτό, γιατί και ο Στεφανίδης και ο Ζήσης είναι πολύ καλή υποδοχής. Και πάλι ο Βάλκιερ στο σέρβις. Αυτή τη φορά θα πάρει τον πόντο ο Φίνικα Σύρου, θα μειώσει 8-7. Βλέπετε εδώ και τον Ιορντάνοφ προσπαθεί να εψυχώσει τους συμπαίκτες του, να ανεβάσει την ψυχολογία της ομάδας του. Δύο ομάδες είναι κοντά στο σκορ, περνάει μπάλα, πολύ δύσκολο σέρβις. Έβγαλε την άμυνα, την υποδοχή ο Κωνσταντινίδης, αλλά κάρφωσε out ο Κουμεντάκης. 8-8 το βλέπετε εδώ το Κουμεντάκη. Δεν ήταν καλή βέβαια και η πάσα. Αλλά δεν πάβει να παίζει με πολύ μεγάλο ποσοστό στην πρώτη μπάλα, και αυτό αν δεν αλλάξει είναι ένα θέμα. Αυτό είναι λάθος επιθετικού, τον έβγαλε με ένα μπλόκο ο πασαδόρος και δεν μπόρεσε να τελειώσει. Και πάλι πολύ καλό το σερβίς και πάλι out το χτύπημα από τον Γκιόν αυτή τη φορά. Εδώ ουσιαστικά ο Γκιόν βγήκε χωρίς αντίπαλο, αλλά κάρφωσε out. Ο Βάλκιερς, νομίζω, κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε την κομπίνα. Χωρίς μπλοκ, ναι. Χωρίς μπλοκ. Ναι. Παίζει τον πρώτο χρόνο σε δεύτερο, αλλά δεν μπορεί να περάσει την μπάλα. Ο Τσίκοφ, πολύ καλή άμυνα από τους παίκτες του Φίνικα Σύρου, εκπληκτική άμυνα. Κωνσταντινίδης, Βάλκιερς, Γκιόν, ναι, εκπληκτική άμυνα. Να περάσει η μπάλα από τον Ιορντάνοφ, όχι. Εδώ η άμυνα από πλευράς ΠΑΟΚ, Κουμεντάκης, νέα άμυνα από τον Βάλκιερς, Κωνσταντινίδης, Κουμεντάκης και μέσα η μπάλα, το διπλό μπλοκ των παικτών του Φίνικα Σύρου από τον Στεφανίδη και τον Γάτσι. Απίστευτη φάση. Είναι αυτό που είπαμε, Θόδωρε, δεν είναι εύκολη πάρα πολύ ομάδα. Καλές άμυνες από τον Φίνικα δεν Σύρου. Δεν είναι εύκολη ομάδα ο Φίνικα Σύρου. Είναι μια ομάδα που δεν έχει να χάσει τίποτα. Ήδη βρίσκεται ψηλά και με το μπάτζετ που έχει. Είναι σταθερά στην πρώτη τετράδα για πολλά χρόνια. Και δεν θέλει πολύ να γίνει ζημιά, γιατί βλέπουμε ότι ο έμπειρος ο προπονητής αντιλαμβάνεται και ξέρει καλά τι γίνεται, ότι δεν είναι εύκολα τα σετ αυτά. Time out από τον Ντανιέλε Ρίτσι βεβαίως. Είναι οποίος και λίγο ιδανική συνθήκη. Είναι ήρεμα απόγευμα Τετάρτης, 30 βαθμούς θερμοκρασία. Δεν θέλει να γίνει πολύ ζημιά, ξέρετε, παίζει και αυτό ρόλο στα play-off, δεν είναι εύκολο. Και είναι και ο πρώτος πόντος που παίρνει από μπλοκ η ομάδα του Φίνικα Σύρου. Στους πόντους ο Γκιόν και ο Τακουρίδης έχουν από 5 και ο Ιορντάνοφ επίσης 5. Είναι έκπληξη που ο Τσίκοφ είναι στους 4 και βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Συνήθως ο Τσίκοφ είναι πάντα πρώτος στους πόντους, αλλά βέβαια είμαστε ακόμα νωρίς. Είμαστε πάρα πολύ νωρίς, ναι. Ναι, στα μέσα του δεύτερου σετ. Αλλά θα δούμε σίγουρα ένα ενδιαφέρον σετ, έτσι. Αυτό φαίνεται από την αρχή. Σερβίς με τον πασαδόρο, το Μαρούλι. Με τα χέρια, με τα δάχτυλα ο Γκιόν κάνει την υποδοχή. Δεν μπορεί και πάλι ο Τσίκοφ να τελειώσει τη φάση. Κωνσταντινίδης θα βγάλει τώρα την άμυνα. Μπουτσίκοφ για δεύτερη φορά θα βγάλουν άμυνα οι παίκτες του Φίνικα Σύρου. Η Ιορντάνοφ θα δεχτεί τον μπλοκ από τον Κουμεντάκη. Τριπλό μπλοκ από τους παίκτες του ΠΑΟΚ που στήθηκαν σωστά απέναντι στον Ιορντάνοφ. Δείτε και πάλι εδώ με τριπλό μπλοκ. Δεν περνάει μπάλα. 9-10. Παρόλα αυτά για αυτό τον πόντο, αυτό που λέμε, ίδρωσε ακριβώς ο ΠΑΟΚ να τον πάρει.
Δεν περνάει μπάλα εδώ από την κακή υποδοχή που θα γίνει από τον Ιορντάνοφ, ο οποίος βεβαίως δεν κάνει υποδοχή, αλλά οι παίκτες του ΠΑΟΚ πολλές φορές προσπαθούν να τον βρουν εκεί στη γωνία και τα καταφέρνουν. Κουμεντάκης και πάλι στο σερβίς. Και αυτό πάρα πολύ καλό σερβίς, χαλάει την υποδοχή. Ο Ιορντάνοφ δέχεται τον μπλοκ. Ήταν ο Στεφανίδης. Και ο ΠΑΟΚ θα κάνει το 8-10-11-10 και έχουμε τώρα τον αντίπαλο προπονητή του Φίνικα Σύρου, δηλαδή τον Όσκαρ Κάσμαρτσουκ, που παίρνει το time out, βλέποντας τώρα τον ΠΑΟΚ να κάνει ένα σερί 3-0 και να περνά μπροστά στο σκορ. Εκμεταλλευόμενος βεβαίως την, πάλι τον μπλοκ, έτσι, δηλαδή το πολύ καλό σέρις του Κουμεντάκη, ναι. Και το μπλοκ. Είναι ένα πλεονέκτημα, είναι δουλεμένη η ομάδα σε αυτό το πράγμα. Ξεχνάμε Ιταλός ο πονητής και με τις προδιαγραφές του κύριου Ρίτσι. Αν είναι δυνατόν στην τακτική πάνω στο μπλοκ να μην δεν είναι σωστό. Ο Τακουρίδης φημίζεται πάρα πολύ για το σημαίνο μπλοκ. Ξέρει καλά ότι άμα κλείσει τη γωνία θα κλείσει καλά. Μπορεί να μην είναι ψηλός αλλά κάνει καλά τη δουλειά του. Οπότε... Οι παίκτες των δύο ομάδων επιστρέφουν για τη συνέχεια του παιχνιδιού. 11-10 προηγείται ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο σετ, ο οποίος πήρε και το πρώτο με 25-18. Και ο Κουμεντάκης το τέταρτο συνεχόμενο σερβίς. Και αυτό πάρα πολύ καλό, άλλος ακόμη ένας άσος. Ο δεύτερος στη σειρά με 12-10. Ραφαέλ Κουμεντάκης. Καθώς θα γίνει αλλαγή τώρα από πλευράς της ομάδας του Φίνικα Σύρου, θα μπει στο παιχνίδι ο Κάρελ Λίντς, τραυματίας βεβαίως, για να βγει από το παιχνίδι ο Χρήστος Στεφανίδης, αλλαγή στη θέση ακραίου. Out αυτή τη φορά. Καλό σερβίς, αλλά out από τον Κουμεντάκη, 12-11. Και ο παίκτης που μπήκε πριν από λίγο στον αγώνα, εδώ τον βλέπετε, ο Κάρελ Λίντς, λόγω τραυματισμού δεν χρησιμοποιείται στο σερβίς. Πολύ καλή προσπάθεια εδώ από τον κεντρικό του ΠΑΟΚ, τον Γιάννη Τακουρίδη, που με πλασέ μετά την πάσα πίσω από την πλάτη του Βάλκιερς. Θα ανεβάσει και πάλι τη διαφορά στους δύο πόντους, 13-11. Περνάει μπάλα, το μπλοκ χαλάει την προσπάθεια και ο Τσίκοφ έρχεται να βγάλει μια εκπληκτική άμυνα ο Μαρούλης. Out το χτύπημα το δεύτερο από τον Φραν Πέτερλιν, που δύο φορές στην ίδια φάση προσπάθησε χωρίς αποτέλεσμα. Κάτι που αναγκάζει τον Κάσμαρτσουκ να πάρει το δεύτερο time out. Στο 14-11, δικαιολογημένα, στο 11-10 πήρε το πρώτο. Δικαιολογημένα, γιατί βλέπει ότι δεν έχει μπει άσχημα η ομάδα του σε αυτό το σετ, αλλά βλέπει ότι με κάποιες προσπάθειες, απόρρια της καλής ψυχολογίας που είχε ο ΠΑΟΚ και εμφανίζονται οι παίκτες σε ατομικό επίπεδο να κάνουν κάποιες βολεμπολιστικές πράξεις πολύ καλές για το στο συγκεκριμένο παιχνίδι, να ξεφεύγει η διαφορά. Με την ευκαιρία θα ήθελα, κύριε Πάτρα, το σχόλιο σας για το Final Four του Κυπέλλου. Τις τέσσερις ομάδες, πώς είδατε, δύο ημιτελικοί που τελείωσαν 3-2 και ένας τελικός που βέβαια κρίθηκε πιο εύκολα, 3-0 υπέρ του ΠΑΟΚ. Κοιτάξτε, ο ημιτελικός που είχε πολύ μεγάλη σημασία ήταν και ουσιαστικός τελικός, ήταν το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός πλήρωσε το τίμημα της ενέργειας, της χαμένης ενέργειας από τον τελικό στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που είχε στο ΣΕΦ. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η προσαρμογή μέσα σε λίγες μέρες να μπεις μέσα και να είσαι πολύ προσεκτικός σε αυτό που κάνεις και να έχεις focus, δηλαδή να έχεις μια προσήλωση στο παιχνίδι. Αυτό φάνηκε
να υπάρχει μια ατονία την οποία την εκμεταλλεύτηκε ο καλοδουλεμένος ΠΑΟΚ και έτοιμος για τα play-offs όπως το κάνει εδώ και τα τελευταία τρία χρόνια και έκανε αυτό που μπορούσε να κάνει, δηλαδή μπροστά σε μια ομάδα που φαινόταν να έχει διαφορά την εξαφάνιση και γύρισε την θα έλεγα τη ζυγαριά προς το μέρος του. Αυτή είναι η μία απόρρια του ημιτέλικου που ουσιαστικά για μένα ήταν και ο τελικός. Το άλλο το παιχνίδι ήταν δύο ομάδες οι οποίες βρεθήκανε σε αυτόν τον ημιτελικό. Η μία μεν να παίζει για τη σωτηρία της ο Παναθηναϊκός και ο Ηρακλής να παίζει εντελώς ελεύθερα με πάρα πολύ εμπειρούς παίχτες και να εκμεταλλεύεται τη χημεία αδράνεια σε ένα σετ που του έδωσε δικαίωμα ο Παναθηναϊκός γιατί είναι πιο νέα και πιο δυνατή ομάδα να το καταφέρει με τον καλύτερο τρόπο. Να και ο Άσος από πλευράς του Φίνι Κασίρου, ο πρώτος αν δεν κάνω λάθος, 15-13. Θα μειώσει στους δύο από τους τέσσερις η ομάδα του Φίνι Κασίρου εδώ. Ο Κουμεντάκης μπερδεύτηκε μαζί με τον Γκιόν. Άφησαν την μπάλα, Κωνσταντινίδης. Πελεκούδας, θα βγάλουν άμυνα οι παίκτες του Φίνι Κασίρου, να περάσει μπάλα στον Βάλκερ σε πάνω. Κωνσταντινίδης για τον Γκιόν, σπάει μπάλα στο μπλοκ Μαρούλης. Ο Λίντς δεν μπορεί να περάσει την μπάλα. Έρχεται ο Ορντάνοφ, δέχεται και αυτό στο χτύπημα πάνω στο φιλέ. Περνάει ο Τσίκοφ, νέα προσπάθεια από τον Πελεκούδα. Ο Ορντάνοφ, άμυνα από τον Βάλκιερς. Δεν έχει τελειώσει η φάση, Μαρούλης. Νέο μπλοκ από τους παίκτες του ΠΑΟΚ πάνω στον Πέτερλιν. Και εδώ έχουμε την φάση να τελειώνει υπέρ του ΠΑΟΚ. Όρθιο όλο το γήπεδο. Χειροκροτεί την προσπάθεια του παικτών του ΠΑΟΚ. Θέλουμε τις φάσεις, Τόδωρε. Πραγματικά και οι δύο ομάδες ήταν καταπληκτικές σε αυτή τη φάση. Ναι, σωστά. Είναι χειροκροτεί τον πόντο που πήρε ο ΠΑΟΚ. Αλλά κανονικά το πρέπει να κόσμος. Χειροκροτήσουμε την προσπάθεια και των παικτών και των δύο ομάδων. Και του, και του ΠΑΟΚ ήταν πραγματικά... Ακριβώς, που έκαναν ένα πάρα πολύ ωραίο πόντο. Που δημιούργησε ένα ράλι ωραίο. Πραγματικά 16-13, εδώ βλέπουμε τις άμυνες. 6 από τον Κωνσταντινίδη, 5 από τον Βάλκιερς και τον Μαρούλη με τον Πέτερλ από 5. Οι δύο πασαδόροι είναι ουσιαστικά πρώτοι στις άμυνες, έτσι. Και ο Κωνσταντινίδης, ο οποίος έχει κάνει μεγάλη πρόοδο, αν θυμόμαστε πέρυσι άρχισε να παίρνει θέση στα play-offs με τον Καρά βασικό, μαζί. Ναι, ναι. Και τώρα φέτος καθιερώθηκε το παιδί, θεωρώ ότι είναι από τους καλύτερους λίμπερο στην Ελλάδα. Είναι ένα παιδί καινούριο, φρέσκο, θέλει να παίξει. Προσπαθεί πολύ και έχει αποτελεσματικότητα. Η θέση του λίμπερο δεν είναι εύκολη σε μικρή ηλικία. Γι' αυτό βλέπουμε ακόμα παίζουν και σε μεγάλη ηλικία. Είναι ένα από τα ανερχόμενα παιδιά και μπράβο του. Με την ευκαιρία να θυμίσω ότι στο παιχνίδι του δεύτερου γύρου, όπου βεβαίως ο ΠΑΟΚ είχε ήδη εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση, έχασε με 3-2 από το Φίνι Κασίρου. Είχε ο Σαφράνοβιτς. Ναι, είχε χρησιμοποιήσει ως λίμπερο ο Ιταλός κότς του ΠΑΟΚ, τον Σαφράνοβιτς, κάτι το οποίο δεν είχαμε ξαναδεί και δεν το ξαναείδαμε από το παιχνίδι εκείνο και μετά. Το είχε κάνει για τακτικούς λόγους, γιατί ερχόταν από τραυματισμό, να τον βάλει να βρει ρυθμό. Αν θα παρατηρήσουμε, γιατί βλέπω ότι είναι ανήσυχος ο Ρίτσι, δεν του αρέσει αυτή τη στιγμή η ομάδα, άσχετα με την καλή φάση που ήταν προηγουμένως. Δεν είναι το βλέπουμε να κάνει, το βλέπουμε ότι είναι λίγο ανήσυχος. Και ζητά τους παίκτες του Πάγκου να είναι έτοιμοι. Out εδώ. Το σερβίς από τον Ιορντάνοφ. 17-14. Καμιά σχέση πάντως στο δεύτερο σετ με αυτό του πρώτου. Δύο αλλαγές θα κάνει ο Ρίτσι. Θα βάλει τον Σακόγλου και τον Τερζή. Θα βγάλει Βάλκιερς και Ουτσίκοφ. Ουσιαστικά δηλαδή αλλάζει πασαδόρο και διαγώνιο. Ο Ραμόν Γκιόν είναι στο σερβίς για τον ΠΑΟΚ. Ο πασαδόρος του Τερζής είναι πίσω και ο Σακόγλου βεβαίως είναι μπροστά. Για να δούμε. Δεν θα παίξει πάντως. Αυτή η αλλαγή, αφού... ξέρετε, είναι πάντοτε ένα ρίσκο. Την χρησιμοποιεί ο κύριος Μουνιώθ με τον Ολυμπιακό και πολλές φορές δεν του πιάνει. Και είναι μια πραγματικά επικίνδυνη διπλή αλλαγή γιατί μπορεί να χαθεί ο ρυθμός από τους πασαδόρους και από τους διαγώνους. Αν και στην συγκεκριμένη περίπτωση ο Τερζής είναι παρτοκαπνισμένος, δεν ξέρει τι σημαίνει αν παίζει 5 λεπτά ή αν παίζει μία ώρα. Ξέρει καλά τι του γίνεται και
Αλλά είναι πάντως μια, όσον αφορά το δικό μας το κομμάτι το προπονητικό, πάντοτε μια κίνηση που περιέχει ρίσκο. Τερζής, ο οποίος ξέρει και την ομάδα, έτσι, πολλά χρόνια τώρα, ξέρει και τους παίκτες. Τι ξέρει, είναι winner, είναι νικητής, περνάει πολύ καλά χρόνια. Πελεκούδας, Μαρούλης, Ιορντάνοφ, στην ευθεία, μέσα η μπάλα. Εδώ πολύ καλή πάσα, ο μισός πόντος είναι από τον Πασαδόρο. Το Θανάση το Μαρούλη. Κοιτάξτε, χωρίς να βλέπει πίσω στον Ιορντάνοφ. Θα καρφώσει την μπάλα στην ευθεία, 18-16. Out, ένα ακόμα σερβίς. Από τον ίδιο παίχτη, και αυτό είναι μεγάλο λάθος, γιατί... Από τον Γιώργο τον Πεντίδη. Ήταν μια καλή περιστροφή για, για τον Φίνικα και τη χάνει. 19-16 με τον Σακόγλου, με τον οποίο ο ΠΑΟΚ πέρσι πήρε τον πέμπτο τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό και τώρα θα βγάλει και την άμυνα. Ιορντάνοφ, Μαρούλης, περνάει μπάλα από την προσπάθεια του Φραν Πέτερλιν. Χτύπημα από τη ζώνη των τριών μέτρων, μπροστά σε διπλό μπλοκ και πέρασε. 19-17. Μαρούλης και πάλι, Γκιόν στην υποδοχή. Πολύ καλό το χτύπημα από τον Τακουρίδη, ο οποίος γύρισε το χέρι του, έστειλε την μπάλα στη γωνία, όπου δεν υπήρχε παίκτης για να βγάλει την άμυνα. Ο Τακουρίδης, ο οποίος, Θόδωρε, είναι ένας αθλητής πάρα πολύ αγωνιστής. Είναι ένα από τα παιδιά που έχω δουλέψει μαζί του και πραγματικά είναι ένα παιδί που ζει στο δικό του κόσμο. Πολλές φορές παρεξηγείται, αλλά παρεξηγείται γιατί το κάνει με την ψυχή του αυτό που κάνει. Και το κυριότερο είναι από τα παιδιά που δεν κοροϊδεύει ποτέ μέσα στο γήπεδο. Τα μπαίνει, τα δίνει όλα και αν είναι καλός, είναι καλός. Αν έχει κάποιο θέμα, έχει κάποιο θέμα. Είναι ένας από τους κεντρικούς που χωρίς πολλά προσόντα στέκεται πάρα πολλά χρόνια σε πολύ ψηλό επίπεδο. Ο Λίντς, ο Κάρελ Λίντς το σερβίς. Και νέο χτύπημα πάλι και από το κεντρικό. Τον Τακουρίδη επιτυχημένο, 21-18. Εδώ βλέπουμε δηλαδή τον Πασαδόρο του ΠΑΟΚ, τον Τερζή, ο οποίος όχι μόνο δεν φοβάται, αλλά χρησιμοποιεί δύο συνεχόμενες φορές τον πρώτο χρόνο. Τακουρίδης, που έχει πάρει και άσο στο σερβίς. Τα χαμένα σερβίς είναι μαζί για τις δύο ομάδες, 10 για τον Φίνικα, 9 για τον ΠΑΟΚ, 10-10 τώρα. Παίζουν και αυτά τον ρόλο τους όταν η διαφορά είναι μεγάλη, βεβαίως. Παίζουν ρόλο, τώρα παίζουν ιδιαίτερα πολύ μεγάλο ρόλο. Εδώ τώρα είναι πάλι μια περιστροφή πάρα πολύ καλή για τον, Φίνικα Σύρου, γιατί ο Γκάτς κάνει δύσκολο σέρβις, δεν είναι εύκολο, αλλά άμα θα χάνεις σε τέτοια σέρβις που τα θεωρείς καλά και υπάρχει και διαφορά, τότε τα πράγματα είναι άσχημα για σένα. Και σε πολύ κρίσιμο σημείο, έτσι, 22-19, ένα προβάδισμα τριών πόντων, κρίσιμος πόντος και για τις δύο ομάδες. Αν τον πάρει ο ΠΑΟΚ, νομίζω ότι πλέον παίρνει και τον πρώτο λόγο για την κατάκτηση του σετ, σε μεγάλο βαθμό. Αν τον πάρει ο Φίνικα Σύρου, μένει στο παιχνίδι. Το μπλοκ από τον Τακουρίδη, από τον Πελεκούδα. 23-19, διαφορά στους 4. Και βεβαίως δύσκολα το σετ αυτό γυρίζει. Για να δούμε βέβαια. Ξαναμπαίνει στο παιχνίδι ο Στεφανίδης, κλείνει η αλλαγή. Με τον Κάρελ Λίντς, που επαναλαμβάνω είναι τραυματίας, όπως και ο Στεφανίδης άλλωστε, που ξεκίνησε βασικός. Τα μπλοκ 9 για τον ΠΑΟΚ, 1 για τον Φίνικα Σύρου. Εδώ είναι τεράστια η διαφορά. Και νομίζω είναι και το κρίσιμο σημείο μέχρι στιγμής. Ένα ακόμα μπλοκ από τον Σακόγλου. Αυτή τη φορά 24-19. Set point, set ball για τον ΠΑΟΚ. Εδώ και πάλι ήταν τελικά ο Πελεκούδας ο παίκτης που έκανε το μπλοκ. Μαζί με τον Σακόγλου βεβαίως, αλλά η μπάλα κατέληξε στο τερέν του Φίνικα Σύρου από τα χέρια του Πελεκούδα. 24-19, τρίτο συνεχόμενο σερβίς από τον Τερζή. Περνάει η μπάλα με τη βοήθεια του Φιλέ, Μαρούλης, και πολύ καλό διαγώνιο χτύπημα
από τον Φραν Πέτερλιν, 24-20, μειώνει προσωρινά, έχοντας ακόμα 4 ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ για να τελειώσει το σετ. Έτσι όπως εμφανίζονται οι δύο ομάδες, η διαφορά δεν είναι αυτή των 4 πόντων. Απλώς ο Φίνιχας δεν φαίνεται να το πιστεύει μέχρι στιγμής. Τερζής, Γιόν, περνάει μπάλα στην ευθεία, είναι out. Ζητούν block out οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Τερζής, ο οποίος διαμαρτύρεται. Εδώ βλέπετε τον πρώτο διαιτή, τον κύριο Θέμελη, να του λέει να απομακρυνθεί. Και εδώ τον Τερζή, 24-21. Να και πάλι η φάση. Μάλλον στο φιλέ χτύψει μπάλα. Και πάλι ο Γκιόν, αυτή τη φορά θα τελειώσει τον πόντο, 25-21. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει το δεύτερο σετ. Πήρε το πρώτο με 25-18, το δεύτερο με 25-21 και προηγείται με 2-0 απέναντι στην ομάδα του Φίνικα Σύρου. Πάμε στις διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε. Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στο ΠΑΟΚ Sports Arena για την συνέχεια του αγώνα βόλεϊ ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Φίνικα Σύρου. Είμαστε στο τρίτο σετ, τα δύο πρώτα κατέκτησε ο ΠΑΟΚ με 25-18 και 25-21. Μέχρι στιγμής, κύριε Πάτρα, ο ΠΑΟΚ κάνει αυτό που θέλει, έτσι, στην έδρα του. Δεν νομίζω ότι γίνεται το φυσιολογικό. Θα έλεγα όμως ότι ο Φίνικας χάνει μια μεγάλη ευκαιρία να βρει κάποια κενά που είχε ο ΠΑΟΚ. Και σε αυτό το σετ ήταν εμφανή, απλώς δεν τα εκμεταλλεύτηκε και μάλιστα έκανε και ανάποδες κινήσεις, δηλαδή δεν κοίταξε να πλευρίσει έξυπνα το παιχνίδι. Με αποτέλεσμα να είναι πάρα πολύ φυσιολογικό το αποτέλεσμα. Δηλαδή ο φορμανισμένος Βάλκιερς, ο πολύ καλός Τακουρίδης, ο οποίος έχει πατήματα μέσα στο γήπεδο. Βλέπετε ότι παίζει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή χωρίς μεγάλη προσαρμογή του Σίκοφ, έχει πάρει πολύ λίγες μπάλες, δεν χρειάστηκε. Υπάρχει πάντοτε μια νοητή απόσταση στο σετ, οπότε καθώς έξω όλα... του Σαφράνοβιτς, ναι. Αυτά και για τον προπονητή, ξέρετε, και για τους προπονητές είναι πολύ σημαντικά, όπως και για τις αντίπαλες ομάδες που βλέπουν τον ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή ο Σαφράνοβιτς είναι ένας αθλητής ο οποίος τα τελευταία χρόνια κάει και στα play-off επάνω και στις τελικές φάσεις. Τώρα βλέπουμε να ξεκουράζεται. Αυτή είναι μια μεγάλη αβάντα για τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Και νομίζω το κάνει, δηλαδή, να το χρησιμοποιήσει όταν το χρειαστεί. Πέρυσι ο άνθρωπος έκανε ένα εκπληκτικό παιχνίδι μέσα στο Ρέντι και έδωσε ένα πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ. Βλέπετε, αυτοί οι μεγάλοι παίκτες δεν χρειάζεται πολύ. Ένα παιχνίδι να σου κάνουν, μπορεί να σε κάνουν τη ζημιά. Μια και είπατε του Ρέντι, να πούμε ότι στο Μελίνα Μερκούρης του Ρέντι στις 7 ξεκινάει και ο δεύτερος, η σειρά των δεύτερων ημιτελικών με τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Κηφισιά. Παιχνίδι που επίσης θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤΑ Play Web TV. Για τη σειρά αυτή, τι μπορούμε να πούμε? Εντάξει, το φαβόρι είναι ξεκάθαρο Ολυμπιακός. Οι φιλότιμοι παίκτες του κύριου Αρσενιάδη, οι οποίοι υπερβάλλουν κάθε χρόνο, θα κάνουν την προσπάθειά τους. Αλλά θεωρώ ότι είτε δύσκολα είτε εύκολα θα έχει το φυσιολογικό αποτέλεσμα. Όταν θα φτάσουμε αυτές οι 4 ομάδες που θα βρίσκονται στα ημιτελικά, να μην ξέρουμε ποιος θα κερδίσει, θα έχουμε φτάσει και στο απόλυτο καλό για το ελληνικό βόλεϊ. Νομίζω ότι δεν θα αργήσει να γίνει αυτό το πράγμα. Έρχονται και από κάτω ομάδες που είναι μεγάλες ομάδες. Βελτιώνονται τα πράγματα. Υπάρχει μεγάλη θέληση και από τις ομάδες, υπάρχει μεγάλη θέληση και από την Ομοσπονδία. Γίνονται κινήσεις. Λάθη γίνονται, αλλά λάθη γίνονται μόνο από ανθρώπους που δουλεύουν. Από αυτούς που δεν δουλεύουν δεν κάνεις ποτέ λάθη. Οπότε θα πρέπει να είμαστε πολύ υπομονετικοί, πολύ προσεκτικοί και να αρχίσουμε κάποια στιγμή να μην είμαστε. Να μην βλέπουμε τα πράγματα λίγο περίεργα, να τα βλέπουμε απλά. Και να προσπαθούμε να βοηθάμε το πολύ ωραίο άθλημά μας. 2-1 προηγείται ο Φίνικα Σύρου με τον Ιορντάνοφ να παίρνει το δεύτερο πόντο. Πρώτος που ήρθε από μπλοκ των παικτών του Φίνικα Σύρου. Και το λέμε αυτό γιατί είναι ο δεύτερος πόντος που παίρνει ο Φίνικα Σύρου στον αγώνα από μπλοκ. 9 πόντους έχει ο ΠΑΟΚ. Και ουσιαστικά στο πρώτο σετ δεν πήρε κανένα πόντο. Στο δεύτερο πήρε έναν. Και τώρα στο τρίτο παίρνει άλλον έναν πόντο από μπλοκ ο Φίνικα Σύρου, γι' αυτό το επισημαίνουμε. Είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε συχνά. Εδώ τον Ουτσίκοφ το βγάζει με ένα μπλοκ, αλλά εκμεταλλευόμενος την πολύ καλή άμυνα που έγινε από τον Κάρελ Λίντς, που ουσιαστικά με την πλάτη απέφυγε το δυνατό χτύπημα
του Κουτσίκοφ, αλλά ένας έμπειρος παίκτης όπως ο Λίντς, έστω και με την πλάτη, καταφέρνει να βγάζει μία άμυνα. Δίνει λοιπόν ουσιαστικά μισό πόντο στην ομάδα του, που προηγείται με 3-1 πλέον. Έτσι ξεκίνησε και στο δεύτερο σετ ο Φίνικας Σύρου. Έτσι ξεκίνησε. Αλλά βλέπω τώρα πάνε πάνω στον Κιόν τα σερβς, για να δούμε αν το κρατήσουν. Μαρούλης. Και πάλι πάνω στον Κιόν. Βάλκιερ, Σουτσίκοφ, αυτή τη φορά θα τελειώσει την φάση. Ο Κουμεντάκης. Ο Κουμεντάκης ήταν, συγγνώμη. 2-3. Το σκορ με τον Κουμεντάκη εδώ να πηγαίνει και στο σερβίς. Στην ευθεία το σερβίς, Μαρούλης, Ιορντάνοφ, η μπάλα είναι block out. Πέτερλιν. Φραν Πέτερλιν, έτοιμος για το σερβίς. Πάλι στον Κιόν, που θα πάρει και την φάση, αλλά θα δεχτεί το μπλοκ. Σακόγλου θα περάσει την μπάλα. 3-4. Είναι ενδιαφέρον αυτό το σετ. Έχει... Το οποίο ξεκινά με το Σακόγλου, έτσι. Έτσι, μπράβο, ναι. Έχει αφήσει στον πάγκο τον... Ουτσίκοφ και χρησιμοποιεί τον Σακόγλου. Κοίταξε, έχει δει ότι του βγαίνει το παιχνίδι, δίνει χρόνο και περιμένουμε να δούμε, γιατί πάντοτε εκ του αποτελέσματος κρινόμαστε, να δούμε το αποτέλεσμα. Άλλωστε να θυμίσουμε και πάλι ότι ο Σακόγλου ήταν ο παίκτης που ως διαγώνιος πέρσι στον τελικό είχε νικήσει τον Ολυμπιακό. Πραγματικά τον υπερέβαλε ο Σακόγλου και μπράβο του, γιατί... Ένα παιδί όχι με πολλά προσόντα για τη θέση του διαγώνιου και κατάφερε να είναι, βρίσκεται ψηλά τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία δύο χρόνια είναι ο δεύτερος ουσιαστικά διαγώνιος του ΠΑΟΚ. Πολλές φορές βεβαίως χρησιμοποιείται και ως πρώτος. Σερβίς με τον Αναστάσιο τον Γάτση. Σακόγλου θα περάσει την μπάλα με μονό μπλοκ απέναντι στον Κάρελ Λίντς, που έκλεισε την ευθεία βεβαίως, αλλά δεν μπορούσε να τα κάνει όλα. Βλέπετε την πολύ ωραία αλλαγή του Βάλκερ σε αλλαγή γωνίας στη δικιά μας την διάλεκτο. Άλλαξε γωνία και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον κεντρικό που έρχεται απέναντί του να κυνηγήσει αυτή την αλλαγή γωνίας. Δεν είναι εύκολο. Πάνω στο φιλέ από τον Σακόγλου. Και Ιορντάνοφ τώρα. Σακόγλου, η μπάλα είναι out. Ο επόπτης γραμμών έδωσε την μπάλα out, αλλά ο διαιτητής, ο πρώτος διαιτητής, έδωσε την μπάλα μέσα. Είναι μια φάση η οποία βεβαίως αν δύσκολη υπάρχει... φάση, την είδαμε από εδώ, αλλά αν είναι... είμαι ακριβώς επάνω στην ευθεία, αλλά είναι πραγματικά πολύ δύσκολη φάση. Θα μπορούσε να είναι διευκρινιστικό. Βεβαίως δεν υπάρχει βοήθεια του βίντεο για τους διαιτητές. Στη γραμμή νομίζω είναι. Μπορεί και έξω. Μπορεί και έξω, δύσκολη φάση. Το μπλοκ από τους παίκτες του Φίνικα Σύρου που έχουν βελτιωθεί στον τομέα αυτό. Μέσα η μπάλα τώρα από το χτύπημα που θα γίνει από τον Πελεκούδα. Οκτώ η πόντη του Γκιόν. Τον βλέπετε εδώ να σερβίρει. Καλή υποδοχή από το Ζήση, μπλοκ από τους παίκτες του ΠΑΟ και πιαστό από τον Κάρελ Λίντς. 6-7 στον πόντο η διαφορά. Με τον ΠΑΟΚ να κυνηγάει
τον Φίνι Κασίνου που είναι μπροστά από την αρχή του τρίτου σετ. Εύκολη υποδοχή και τελειώνει την φάση ο Λίντς. 6-8. Πρώτο τεχνικό time-out και το πρώτο στο παιχνίδι με το οποίο πηγαίνει μπροστά η ομάδα του Φίνι Κασίνου στον Πάγκο. Έτσι μέχρι τώρα σε όλα τα τεχνικά time-out μπροστά ήταν η ομάδα του ΠΑΟΚ και είναι το πρώτο που πηγαίνει με προηγούμενη την ομάδα του Φίνι Κασίνου. Να πούμε με την ευκαιρία ότι αύριο στο κλειστό γυμναστήριο Αιγινίου στις 8 θα γίνει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι ανάμεσα στην νίκη Αιγινίου και τον Παναθηναϊκό, κύριε Πάτρα. Παιχνίδι το οποίο θα κρίνει ουσιαστικά τη δεύτερη ομάδα η οποία θα μείνει στην κατηγορία, στη μεγάλη κατηγορία. Πολύ σωστά τα λεστόδωρα, γιατί τηρουμένων των αναλογιών είναι το τρίτο παιχνίδι θα είναι το τελευταίο παιχνίδι, μάλλον και λέω το τρίτο, μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Εθνικού Αλεξανδρούπολης. Και του Εθνικού Αλεξανδρούπολης στην άνευ ουσίας για τον Εθνικό. Ο Εθνικός έχει σωθεί. Ο Εθνικός έχει 7 βαθμούς και έχει σωθεί. 4 έχει νίκη γίνει και 3 ο Παναθηναϊκός. Μία ομάδα από τις 3. Ουσιαστικά τώρα, για να μην κρυβόμαστε, ο Παναθηναϊκός ψάχνει 2 σετ μέσα στο Εγίνιο για να τελειώσει την κατηγορία. Έτσι και θέλει καθαρή νίκη το Εγίνιο. Αυτό είναι λίγο, ξέρετε, πάρα πολύ σκληρό και για τις δύο ομάδες, γιατί και το Εγίνιο έκανε πολύ καλή πορεία φέτος και μεγάλη προσπάθεια. Αλλά και ο Παναθηναϊκός δεν πάβει να είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έκανε και αυτός τη δικιά του προσπάθεια ιδιαίτερα στο δεύτερο γύρο, με σημαντικό κομμάτι να παραμένει ο Ιώσης Ανδρεόπουλος, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός παίχτης και το κενό του ένα παιχνίδι δεν έπαιξε και η ομάδα έπαθε μεγάλη ζημιά. Γι' αυτό βλέπετε ότι θα παίξει σε αυτό το παιχνίδι, θα υπάρχει μέσα στην ομάδα, ενώ έχουμε και πολύ σοβαρές υποχρεώσεις με το Πανευρωπαϊκό των Εφήβων. Και πόσο σημαντικό είναι ένα παιδί 16-17 χρονών να μπαίνει και να παίζει σε τόσο ψηλό επίπεδο. Αυτό το φαινόμενο πρέπει να το γενικεύσουμε και να είμαστε λίγο πιο πολύ αισιόδοξοι στο κομμάτι που λέγεται ανάπτυξη. Το μπλοκ από τον Valkyers πάνω στον Χίρα ουσιαστικά τον έδωσε το δικαίωμα στον Πελεκούδα να καρφώσει και να δώσει τον πόντο στον ΠΑΟΚ. Ήταν η πολύ ωραία ενέργεια του Πασαδόρου του ΠΑΟΚ. Αφού χάθηκε μια κλασική κόντρα μπάλα για την μεριά του Φίνι Κασίνου που θα μπορούσε να αλλάξει το σκορ. 7-9 με τον Πελεκούδα στο σερβίς. Σαφέστατα η εμφάνιση των παικτών του Φίνι Κασίνου σε αυτό το σετ είναι η καλύτερη μέχρι τώρα και αποτυπώνεται άλλωστε και στην εικόνα του αγώνα. Ιορντάνοφ θα σπάσει μπάλα στο μπλοκ. Σακόγλου δεν μπορεί να βγάλει και την άμυνα ο Ιορντάνοφ. Ο Βούλγαρος διαγώνιος της ομάδας του Φίνι Κασίνου, γιατί σίγουρα είναι ένα από τα μεγάλα ονόματα και ένας παίκτης ο οποίος είναι και βαρόμετρο για την ομάδα του όταν παίζει καλά. Εδώ ο Ντανιέλε Ρίτσι, προπονητής του ΠΑΟΚ. Όπως είπαμε και νωρίτερα, πρόσθεσε έναν ακόμα τίτλο στο παλμαρέ του. Εδώ έχουμε φιλέ από τον Valkyers. 8-10. Εδώ με το σώμα ο Valkyers ακουμπά το φιλέ. Και ο Χίρας έχει δύσκολο σέρβις, Θόδωρε. Δεν είναι εύκολο. Στο κεφάλι του Χίρα θα χτυπήσει η μπάλα και θα φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου από τον Κουμεντάκη. Το δυνατό αυτό χτύπημα. Valkyers στο σερβίς για τον ΠΑΟΚ. Στεφανίδης, Μαρούλης Στεφανίδης θα πάρει τον πόντο. Φάση στην οποία πηγαίνεται και στο ζέσταμα, έτσι. Δηλαδή ο παίκτης βγάζει την άμυνα και ο ίδιος παίρνει την μπάλα ο ακραίος από τον Πασαδόρο. Είσαι για να πολλά χρόνια, Θόδωρε, μέσα στο βόλιο και τα έχεις μάθει καλά.
Έτσι ακριβώς γίνεται. 9-11 με τον Μαρούλη στο σερβίς. Βάλκιερς από την πίσω ζώνη, το χτύπημα από τον Γιόν. Out την μπάλα. 9-11, 9-12. Διαμαρτύρεται ο Κουμεντάκης, αλλά νομίζω ότι η απόφαση του διαιτητή είναι σωστή. Θα δούμε την φάση αν η μπάλα βγήκε έξω, αν έχουμε το replay. Νάτι και πάλι η φάση εδώ. Α, μήπως η μπάλα μπορεί και να είναι μέσα στη γραμμή, αλλά δεν ξέρω αν έδωσε... Όχι, δεν είδε μπροστά το λάσμα, ήταν ξεκάθαρος. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να σεβόμαστε αυτά. Δεν πάτησε τη γραμμή των τριών μέτρων. Όχι, όχι, έδωσε out την μπάλα, μπλοκ δεν είχε. Out το χτύπημα αυτή τη φορά από τον Τακουρίδη. 9-13, time out. Ο Ντανιέλ Ρίτσι δεν αφήνει τη διαφορά να φύγει κι άλλο. Είναι η μεγαλύτερη διαφορά που έχει πάρει μέχρι τώρα, κύριε Πάτρα, σε όλα τα σετ. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, δηλαδή, άμα θα δεις, είναι πανομοιότυπο με το προηγούμενο σετ απλώς. Όταν δεν βάζεις την μπάλα μέσα στο σέρβις, δεν μπορείς να διεκδικήσεις τον μπουαντό. Ο Φίνικα Σύρο είχε χαμένα σέρβις με τους κεντρικούς του, άρα λοιπόν, όταν ειδικά με τους κεντρικούς δεν βάλεις μέσα τοποθετημένα στον παίκτη που έχει διατάξει ο προπονητής, έχεις θέμα. Έχεις θέμα. Βέβαια... Ο Πάκου κάνει μια επαγγελματική νίκη, θα έλεγα. Δεν είναι στα καλύτερά του, φαίνεται ότι είναι. Αλλά έχει την ψυχολογία. Δεν πάει να έχει την ψυχολογία. Κερδίζει 2-0. Αλλά είναι ένα ενδιαφέρον σετ. Περιμένουμε αντιδράση να δούμε. Ναι. Είναι βέβαια και η αλλαγή του διαγώνιου. Έχει τελειώσει ο Σακόγλου, έχει τελειώσει τις μπάλες που έπρεπε να πάρει. Δεν είναι θέμα Σακόγλου, είναι θέμα πρώτης μπάλας, είναι θέμα διάθεσης. Έχουν γίνει 3 out επιθέσεις. Αυτά μετράνε. Δεν πρέπει να, ποτέ να είμαστε ήσυχοι, γιατί είναι ένα παιχνίδι το οποίο τελειώνει μόνο όταν σφίξει ο διαιτητής, ειδικά με το ράλι. Κουμεντάκης δέχεται το μπλοκ από τον Στεφανίδη και τον Πεντίδη. 9-14. Η διαφορά στους 5. Αρχίζει και κτίζει μια διαφορά πλέον ο Φίνικα Σύρου, σαν να λέει με τον δικό του τρόπο ότι αυτό το σετ ανήκει σε εμάς. Αλλά ο κόσμος του ΠΑΟΚ έχει αντίθετη άποψη και φωνάζει για να εμψυχώσει την ομάδα, να κάνει την ανατροπή. Σακόγλου θα τελειώσει τη φάση. Σερβίς με τον Κουμεντάκη. Πολύ καλό σερβίς, χαλάει την υποδοχή. Ιορντάνοφ σε διπλό μπλοκ, θα βγάλει την άμυνα ο Κωνσταντινίδης. Βάλκιερς, Σακόγλου, για να δούμε. Βγάζει μια εκπληκτική άμυνα ο λίμπερο της ομάδας του Φίνικα Σύρου, ο Ζήσης. Και έρχεται να τελειώσει την φάση ο Σακόγλου. 11-14. Οι άμυνες 15 για τον ΠΑΟΚ, 22 για τον Φίνικα, που σαφέστατα υπερέχει στον τομέα αυτό. Εδώ out την μπάλα από την προσπάθεια του Κάρεν Λίντς, που σωστά έπαιξε την κομπίνα με τον Πασαδόλο τον Μαρούλη, αλλά δεν υπολόγισε σωστά την πορεία της μπάλας. 14-12, ο ΠΑΟΚ θα πάρει 3 συνεχόμενους πόντους και από τους 5 θα ρίξει τη διαφορά στους 2, κάτι που αναγκάζει τον προπονητή του Φίνικα Σύρου, τον Όσκαρ Κάσμαρτσουκ, να πάρει time out. Βλέπουμε τους πόντους. 11 για τον Πέτερλιν, 10 για τον Γιορντάνοφ και από 9 για τους παίκτες του ΠΑΟ. Και εδώ οι άμυνες 7 από τον Κωνσταντινίδη. Παραμένουν οι δύο Πασαδόρι, ο Βάλκιερς στους 5, ο Μαρούλης στους 6. Είναι πολύ καλή στην άμυνα οι δύο Πασαδόρι των ομάδων. Εδώ, Θόδωρε, βλέπουμε ότι δεν εκμεταλλεύεται ο Φίνικα στα στιγμιαία κενά του ΠΑΟΚ που γίνονται για οποιοδήποτε λόγο και θα μπορούσε να έχει τον πρώτο λόγο, δηλαδή όσον αφορά τη διαφορά του σετ. Έχει κλασικές ευκαιρίες και σε κόντρα μπάλα και σε ωραία πάσα προηγουμένως του Μαρούλη, χωρίς μπλοκ σχεδόν από την πίσω ζώνη. Να μην μπορεί να πάρει έναν εύκολο πόντο. Out το σερβίς από τον Κουμεντάκη.
Βέβαια οι προπονητές λένε ότι η δουλειά την έκανε. Όταν πάρει τρεις συνεχόμενους πόντους, σίγουρα κάποια στιγμή θα χάσει και το σερβίς. Ο Φραν Πέτερλιν για τον Φίνι Κασίρου. Εδώ στα πλάνα σας το σερβίς. Βάλκιερ, Σακόγλου, Κωνσταντινίδης θα βγάλει την άμυνα μετά τον μπλοκ των παικτών του Φίνι Κασίρου και πάλι Σακόγλου θα περάσει την μπάλα. Σακόγλου, ο οποίος δεν έχει χάσει, όπως σωστά είπατε κύριε Πάτρα. Δεν έχει τελειώσει όλες τις μπάλες ο άνθρωπος, δεν είναι... άμα θα δούμε και τους πόντους, είναι πάρα πολύ στο λίγο διάστημα που παίζει. Και ουσιαστικά, να λέμε και την αλήθεια, είναι αυτός που κρατάει και τον Πάοκ στο σετ, έτσι, γιατί άμα δεν είχε τελειώσει τις μπάλες θα ήταν εντελώς διαφορετική εξέλιξη. Παρά τα αυτά θα δούμε ένα ενδιαφέρον σετ. Τακουρίδης στο σερβίς για τον Πάοκ. Μαρούλης, Ιορντάνοφ, εύκολα θα περάσει την μπάλα με χτύπημα πάνω από τα χέρια των παικτών του μπλοκ. Πράγμα δύσκολο, αλλά και σπάνιο όταν παίζεις με τον Πάο. Κοιτάξτε και πάλι τη φάση. Είναι ο μεγάλος Ιορντάνοφ, όσο και να περνάνε τα χρόνια. Η ποιότητα και η αξία ενός παίκτη είναι εμφανής μέσα στο γήπεδο. Το θέμα είναι να μην αφήνεις ιδιαίτερα αυτόν τον συγκεκριμένο παίκτη με το αριστερό χέρι να μπαίνει μέσα στο παιχνίδι δυνατά, γιατί μπορεί να σε καταστρέψει και να πάρει πολλές μπάλες και να έχει τελειώματα. 16-13 στο δεύτερο τεχνικό time out μπροστά και πάλι η ομάδα του Φίνι Κασίρου. Εδώ βλέπουμε και τους κολαπτώμενους βολεϊμπολίστες. Τους βολεϊμπολίστες του μέλλοντος. Και ο παπάς βολεϊμπολίστες είναι ο Βανδόρος και ο μικρός. Είναι παιδιά εδώ της πόλης, δικά μας παιδιά. Ωραίες. Τέτοιες στιγμές πρέπει να βλέπουμε, Θόδωρε. Ακριβώς τέτοιες. Να μην μπλεκόμαστε σε άλλη διαδικασία. 13-16. Αυτά θέλει και ο πρόεδρος μας, του πρόεδρου της Ομοσπονδίας, να μην ευλογούμε τα γένια μας, αλλά όπως ήταν διαιτητής αδέκαστος, έτσι είναι αδέκαστος και σαν πρόεδρος. Δεν έχει χρώματα ο άνθρωπος. Αυτό που είναι, αυτό το εμφανίζει. Οπότε δεν πρέπει να ψάχνουμε να βρούμε φαντάσματα. Πρέπει να αφήσουμε τη διαδικασία να γίνεται από μόνη της και να χαιρόμαστε το άθλημα. Βάλκιερς καρφώνει και περνάει την μπάλα ο Γκιόν παρά την προσπάθεια από τον Τάσο τον Γάτσι. 16-14 θα μειώσει ο ΠΑΟΚ στους δύο πάλι. Κάποτε πρέπει να δείχνουμε εμπιστοσύνη και στους προπονητές και στους παράγοντες μας. Να μην είμαστε συνέχεια με ματαιοδοξία επάνω μας. Να το αφήσουμε το άθλημά μας, να φύγει. Μπορεί. Πιο εύκολα είναι στις γυναίκες, στα αγόρια πρέπει να κάνουμε μεγάλη προσπάθεια, αλλά πρέπει να την κάνουμε. Και από τη θέση του ομοσπονδιακού προπονητή, προσπαθώ στο δικό μου το κομμάτι που με αναλογεί στην πόλη μου να κάνω κάτι ανάλογο. Και οι άλλοι συνάδελφοι προσπαθούν το καλύτερο δυνατό, όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Δεν πρέπει να συνεχίσουμε. Ειδικά στους άντρες έχουμε μεγάλο θέμα, αλλά δεν πρέπει να μείνουμε εκεί στο ότι έχουμε μεγάλο θέμα. Πρέπει να κάνουμε προσπάθειες. Πάντοτε υπήρχαν και θα υπάρχουν παιδιά. Ιορντάνοφ, αυτό βέβαια είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, το θέμα των εθνικών ομάδων. Να ο Σαφράνοβιτς, ο οποίος περνά στη θέση του Γιόν. Είναι η στιγμή που έκρινε ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Ντανιέλ Ρίτσι, ότι πρέπει να τον ρίξει στον αγώνα για το σερβίς και χειροκροτήθηκε πάρα πολύ από τους φίλους του ΠΑΟΚ, που δεν ξεχνούν τι έχει κάνει. Σαφράνοβιτς που τώρα εδώ θα βγάλει και την άμυνα. Να περάσει απλώς η μπάλα. Out από τον Κουμεντάκη. 15-18 χωρίς κόπο. Ένας πόντος για την ομάδα του Φίνι Κασίρου. Που φαίνεται ότι βαδίζει ολοταχώς για να μειώσει το σκορ. Για να δούμε. Είναι ενδιαφέρον το σετ. Το θέμα είναι ο αθλητής να το πιστέψει. Άμα ειδικά μια ομάδα μας αφήσει να πιστέψει ότι μπορείς να το κάνεις. Οι διαφορές είναι πάρα πολύ μικρές, δεν είναι μεγάλες. Περνάει μπάλα Κουμεντάκης, θα καρφώσει ο Τακουρί, ο Πελεκούδας και θα
δώσει τον πόντο, αλλαγή με τον Πελεκούδα τώρα να βγαίνει από το παιχνίδι και να μπαίνει ο Τερζής για το σερβίς. Ουσιαστικά παίζει με δύο πασαδόρους τώρα ο ΠΑΟΚ. Αλλά... Είναι τακτική σερβίς αυτό, Θόδωρε, καθαρά. Ναι. Γίνεται πολλά χρόνια. Ο Θάνος μπορεί να βρει όποιον παίχτη θέλει. Εγώ ανήκω στην εποχή που ακόμα οι ομάδες παίζανε με δύο πασαδόρους, ένα μπροστά και έναν πίσω. Είμαι λίγο παλαιότερος. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Το θυμόμαστε, το ζήσαμε. 16-19. Βγαίνει βέβαια ο Τερζής, κλείνει η αλλαγή, ενώ βλέπουμε την προηγούμενη φάση εμείς στην ευθεία το χτύπημα. Ο Σακόγλου ήταν στη θέση, αλλά δεν μπόρεσε να βγάλει την άμυνα. Από τον Μπέτερλιν, ο οποίος δεν είναι το πολύ μεγάλο όνομα, αλλά κρατάει σε πολύ καλά επίπεδα τη δουλειά που κάνει την ομάδα της του Φίνικα Σύρου. Και έχει δώσει πολλούς κρίσιμους πόντους και καθοριστικούς σήμερα. Και θα έλεγα ότι και για τον Μπάτζετ είναι ένας εξαιρετικός παίκτης. Αν θα λέγαμε για απόσβεση, δεν έχει κάνει απόσβεση ο Λίντς, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Έτσι, δεν το συζητάμε. Απλώς τώρα για ποιους λόγους δεν παίζει, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Εδώ η μπάλα είναι out, σύμφωνα με την επόπτρια γραμμών, με την οποία συμφωνεί ο κύριος Θέμελης. Άμα δούμε τη φάση σε επανάληψη, θα έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα. Η μπάλα είναι στη γραμμή. Δύσκολη φάση, δεν μπορούμε να φάση. Φαίνεται να είναι μέσα, αλλά πολύ λίγο. Δεν είναι εύκολη φάση. Πάντως υπάρχει εκνευρισμός στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Βλέπετε εδώ και τις αντιδράσεις των φιλάθλων απέναντι στον κύριο Θέμελη. Ο Σαφράνοβιτς πηγαίνει κοντά του. 16-21, η διαφορά έχει πάει στους 5. Εδώ είναι ο Σαφράνοβιτς, καθώς πήρε time out τον Ντανιέλ Ρίτσι. Να και πάλι φάση από άλλη κάμερα για να δούμε. Είναι έξω. Αλλά βλέπεις, Θόδωρε, πόσο εμείς βλέπουμε 2-3 φορές φάσεις στο replay, πόσο δεν είναι εύκολες αυτές οι φάσεις. Δηλαδή, πραγματικά, δεν χρειάζεται. Είναι εδώ άνθρωποι... θα βοηθούσε η χρήση του 100%, βίντεο. 100%. Αλλά βέβαια και να παγώσει η φάση στο σημείο εκείνο. Είναι πολύ δύσκολο, να... δεν είναι εύκολο. Πρέπει να είναι κάθετα πάνω στη γραμμή η κάμερα. ...17-21. Έχει ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα ο Φίνικα Σύρου για να πάρει το σετ και να μειώσει. Μπήκε στο παιχνίδι τώρα και ο Σούρδι Άλβη. Να βοηθήσει στην υποδοχή. Έβγαλε τον Λίντς. Ο Κάσμαρτσουκ. Κακή υποδοχή εδώ από τον Φραν Πέντερλιν. Ο Βάλκιερς, ο οποίος... δικαιώνει τον Χρήστο Πάτρα για μία ακόμη φορά. Το παιδί ξέρει πολύ καλά να εκτελεί το σέρβις, σημαδεύει όποιον θέλει με πολύ μεγάλη ποιότητα. Η Ορντάνοφ, το block out, ο πόντος για τον Φίνικα Σύρου, 18-22. Διαφορά είναι στους 4. Και επαναλαμβάνω, πολύ μεγάλο το πλεονέκτημα για το Φίνικα Σύρου να κατακτήσει αυτό το σετ. Αυτός ο πόντος είναι πολύ κρίσιμος. Βάλκιερς, Κουμεντάκης, Φιλέ, από τον Τάσο το Γάτσι. 19-22, εδώ θα το δούμε καλύτερα. Δεν φάνηκε κάτι πάντως, ναι. Τέλος πάντων. 19-22. Μαρούλης, Στεφανίδης, το μπλοκ των παικτών του ΠΑΟΚ από τον Σαφράνοβιτς και τον Τακουρίδη είναι μέσα.
20-22. Αρχίζει και βάζει δύσκολα στον Φίνικα Σύρου ο ΠΑΟΚ. Για να δούμε. Είναι μια περιστροφή δύσκολη αυτή πάντοτε όταν έχεις αριστερό χέρι διαγώνιο. Κουμεντάκης χαλάει την υποδοχή. Μαρούλης, Ιορντάνοφ, το block out. Αλλά ο Μπόμπι δεν καταλαβαίνει τίποτα. Χτύπησε ψηλά. Η μπάλα στα χέρια, από τα χέρια του Σαφράνοβιτς έφυγε έξω. Να 20-23. 12 η πόντι από τον Πέτερλιν. Κωνσταντινίδης, Βάλκιερ, Σακόγλου περνάει την μπάλα. Άφησε το Σούρδι μέσα. Ο Σούρδι δεν είναι δυνατός επάνω στο φιλέ. Ο Βάλκιερ έπαιξε από την αδύνατη πλευρά, την weak side, επάνω στον χαμηλό τον παίχτη. Σωστή επιλογή, στα σίγουρα. 21-23. Παραμένει με πολύ μεγάλο πλεονέκτημα ο Φίνικα Σύρου. Για να δούμε αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να... Σίγουρα έχει καλύτερες επιλογές στην υποδοχή, αλλά δεν έχει καλές επιλογές στην επίθεση πλέον. Θα πάμε σε πρώτο ή στο διαγώνιο παίχτη. Μαρούλης Ιορντάνοφ, το block out. Δεύτερος πόντος, πάρα πολύ έξυπνος όπως και ο προηγούμενος. Από τον Ιορντάνοφ, 24-21. Εδώ φαίνεται βεβαίως η μεγάλη κλάση του διαγώνιου του Φίνικα Σύρου, που ουσιαστικά κάνει τη διαφορά σε αυτούς τους κρίσιμους πόντους που η μπάλα καίει και που άλλοι παίκτες φυσικά δεν θα τολμούσαν να πάρουν την μπάλα. 21-24. Set ball για τον Φίνικα Σύρου. Τρεις ευκαιρίες για να τελειώσει το παιχνίδι. Ακόμη ένα φιλέ. Αυτή τη φορά από τον Αλέξανδρο Χίρα. 22-24. Σερβίς με τον Σακόγλου για τον ΠΑΟΚ. Δύο ακόμη ευκαιρίες για την ομάδα του Φίνικα Σύρου. Άσος από τον Σακόγλου. 23-24. Time out που θα πάρει ο προπονητής της, του Φίνικα Σύρου, Όσκαρ Κασμαρτσούκ. Έχει μία ακόμα ευκαιρία ο Φίνικα Σύρου πριν ο ΠΑΟΚ ισοφαρίσει και πάει το παιχνίδι στους 26 πόντους. Μεγάλο ρίσκο, μπράβο του, γιατί δεν είναι εύκολο το σημείο. Ναι, είναι δυνατό το δείχνει σερβίς. Την γενική ψυχολογία μιας ομάδας που δεν έχει σημασία αν είναι αναπληρωματικός, αν είναι παίκτης που είναι μέσα. Ούτως ή άλλως Σακόγλου έχει κάνει μεγάλη δουλειά τα προηγούμενα χρόνια. Το ζητούμενο είναι μετά από σωστό time out που εγώ νομίζω ότι έχει πάρθει, να δούμε την εξέλιξη μετά το time out, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Αν θα, στη δικιά μας γλώσσα, αν θα ξανατραβήξει το σέρβις ή αν θα απλά το περάσει. Ναι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι μπροστά είναι και ο Σαφράνοβιτς, δεν είναι η πιο ψηλή ομάδα αυτή τη στιγμή. Επάνω στο μπλοκ, ούτε από τη γωνία είναι. Είναι μπροστά ο Πασαδόρος, δεν είναι υψηλή περιστροφή μπροστά στο μπλοκ, εκτός από τον Μπελεκούδα, οπότε οι πλευρές έχουν μια τάση αδυναμίας. Να δούμε. Θα τελειώσει ο Σακόγλου το σετ. 23-25 θα πάρει το σετ ο Φίνικα Σύρου και θα μειώσει σε 2-1. Έτσι λοιπόν το παιχνίδι θα οδηγηθεί σε τέταρτο σετ. Εμείς πάμε στη διαφημίση και θα επανέλθουμε. Σας λέω από το πρώτο σετ που είχε διαφορά και ήταν ανήσυχος ο άνθρωπος, γιατί έχουν δει πολλά τα μάτια του, οπότε και πιο ανήσυχος βλέπετε είναι ο Τακουρίδης από μέσα, που αισθάνεται μια θα έλεγα μερική αριθμία από την αρχή του παιχνιδιού, οπότε θα πρέπει να περιμένουμε. Πάντως θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το μάτς. Εγώ κάπως έτσι το περίμενα, γιατί δεν είναι εύκολο όταν παίρνεις ένα τίτλο, λίγο ξέρεις, χαλαρώνεις και αισθάνεσαι και λίγο παραπάνω την άνεση ότι έκανες κάτι πολύ μεγάλο, γιατί όντως είναι πολύ μεγάλο. Και δεν θέλει πολύ, λέμε, το βόλιο είναι πολύ κοντά και δεν θέλει να γίνει ζημιά. Αυτό το σετ είναι καθοριστικό και θα δούμε τώρα πώς θα αντιδράσουν οι ομάδες. Ξεκινάει λοιπόν το τέταρτο σετ με τον Σαφράνοβιτς στο σερβίς. Όπως συνηθίζουμε να λέμε, ένα πολυεργαλείο για τον ΠΑΟΚ. Και για κάθε ομάδα βεβαίως, τα κάνει όλα στο παιχνίδι. Ο πρώτος πόντος με πολύ μεγάλη δυσκολία θα πάει στον ΠΑΟΚ από τον Κουμεντάκη.
Και το λέω αυτό διότι η άμυνα του Φίνη Κασίρου είναι σαφέστατα καλύτερη από αυτή του ΠΑΟΚ. Μαρούλης, block out, θα το πάρει ο Φραν Πέτερλιν, αθόρυβα αλλά ουσιαστικά έχει κάνει δουλειά στην επίθεση και έχει πάρει κρίσιμους πόντους για την ομάδα του. Εδώ βλέπετε τον Πασαδόρο, Θανάση το Μαρούλη. Πόντος για την ομάδα του Φίνη Κασίρου που περνάει μπροστά και στο τέταρτο σετ με 2-1. Έχει χαθεί η προσήλωση του ΠΑΟΚ. Τώρα βλέπουμε να παίζει με πάρα πολύ καλή πρώτη μπάλα και να βγαίνει σχεδόν με δύο μπλοκ σε μια πάσα πίσω από το κεφάλι του Πασαδόρου με πρώτο χρόνο. Και παραδόξως το Στέρις πάει πάνω στον Κωνσταντινίδη. Έτσι. Τώρα είναι η πρώτη φορά που πιέζει τον παίχτη. Βγάζει την άμυνα ο Κωνσταντινίδης, μπορεί να ήταν και out η μπάλα, αλλά δεν το ρίσκαρε ο λίμπερο του ΠΑΟΚ. Βγάζει τώρα άμυνα ο Σαφράνοβιτς. Θα περάσει απλώς η μπάλα, ευκαιρία για την ομάδα του Φίνη Κασίρου που δεν θα την αφήσει ανεκμετάλλευτη. Θα καρφώσει με το γάτσι και θα πάρει τον πόντο. 3-1 προηγείται σε πρώτο χρόνο το καρφί για τον Φίνη Κασίρου. 3-1 λοιπόν μπροστά η φιλοξενούμενη ομάδα. Σακόγλου δεν πάτησε καλά, αναγκάστηκε να περάσει την μπάλα με πλασέ και εδώ έχουμε ένα μπλοκ από τους παίκτες του ΠΑΟΚ που θα διορθώσουν το λάθος που έγινε στην προηγούμενη προσπάθεια, στην επίθεση δηλαδή. 2-3. Πελεκούδας στο σερβίς. Δυνατό σερβίς, χαλάει την υποδοχή. Διπλό μπλοκ θα σταματήσει τον Ιορντάνοφ. Πράγμα σπάνιο βεβαίως. Ο Κουμεντάκης και ο Βάλκιερς. Πιέζει ο Πελεκούρας. Βάλκιερς και ναι, ναι. Γιατί έχει στρώσει την πρώτη μπάλα του Φίνη Κασίρου. Πελεκούδας και πάλι στο σερβίς. Out αυτή τη φορά. Όπου ο Φίνη Κασίρου, οι παράγοντες του δεν είναι παράγοντες οι οποίοι θα βάλουν την ομάδα μέσα για να παίξει, απλά για να παίξει. Θα βάλουν γιατί θέλουν να διεκδικήσουν το κάτι παραπάνω. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι, γιατί προσπαθούν με όλα τα μέσα που διαθέτουν και να βοηθήσουν την ομάδα. Όπως και ο κόσμος είναι πάρα πολύ απαιτητικός και θέλει να βρίσκεται πάντοτε στην ελίτ του ελληνικού βόλεϊ. Δηλαδή αυτό είναι χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης ομάδας. Η άμυνα από τον Πέτερλιν. Το block out, τριπλό block από τα χέρια του Βάλκιερς. Και πάλι προβάδισμα 2 πόντων για τον Φίνη Κασίρου. Σερβίς με τον Πέτερλιν. Βάλκιερς στην ευθεία, θα καρφώσει ο Κουμεντάκης. Στον πόντο η διαφορά. Αθόρυβα αλλά ουσιαστικά ο Φίνη Κασίρου θέλει από τη μεριά του να γυρίσει το παιχνίδι. Ο Κουμεντάκης, ο οποίος κάνει πολύ καλή χρονιά από τη στιγμή που ήρθε στην ομάδα και παίζει, και είναι χαρακτηριστικό το ότι όταν δίνουμε ευκαιρίες στα παιδιά που είναι καλοί παίχτες, τα Ελληνόπουλα, τότε βλέπουμε και τη διαφορά, να αρχίζουν να μπαίνουν και να προσφέρουν αυτά που μπορούν. Είναι κεφάλαιο για το ελληνικό βόλεϊ. Σακόγλου, ο οποίος πέρασε μία ακόμη μπάλα, 5-5 ισοπαλία με τον Βάλκιερ στο δεύτερο σερβίς συνεχόμενο. Και αυτό καλό, αλλά ο Ιορντάνοφ μπορεί να τελειώσει οποιαδήποτε φάση.
όσο χαλασμένη και αν είναι. Μεγάλη προσπάθεια από το Μαρούλι με μία πάσα με ένα χέρι. Εδώ και πάλι κοιτάξτε με ένα χέρι την πάσα από το Μαρούλι. Άλλος ένας βέβαια μεγάλος πασαδόρος. 40 Σακόγλου κάρφωσε, Κωνσταντινίδης τώρα έβγαλε την άμυνα. Δεν μπορεί να περάσει η μπάλα. Ευκαιρία για τον Φίνι Κασίρου τώρα. Μαρούλης, νέα άμυνα αυτή τη φορά από τον Βάλκιερς. Κουμεντάκης θα περάσει την μπάλα, θα βγει η άμυνα. Ιορντάνοφ θα πάρει τον πόντο. Είναι πραγματικά εντυπωσιακός πόντος για την ομάδα του Φίνικα, όπως και για τον ΠΑΟΚ, και οι δύο ομάδες σήμερα μας έχουν δώσει από 2-3 πόντους και τέτοιες φάσεις θέλουμε να βλέπουμε, Θόδωρε. Είναι πραγματικά πολύ ωραίο το παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Και έχει μπει ο Φίνικας για τα καλά μέσα στη διεκδίκηση. Ακριβώς, αθόρυβα, αλλά ουσιαστικά ο Φίνικας Ήρου θέλει να γυρίσει το παιχνίδι απέναντι στον ΠΑΟΚ, που βεβαίως έχει τις δικές του αλλαγές μετά το δεύτερο σετ, στις οποίες φαίνεται πάντως ότι θα αποκρίνεται καλύτερα ο Φίνι Κασίρου. Έξι-επτά στον πόντο και πάλι. Πολύ καλό, δυνατό σερβίς. Μαρούλης περνάει μπάλα από τον Λίντς, τον Κάρελ Λίντς. 6-8. Πρώτο τεχνικό time-out με την ομάδα του Φίνι Κασίρου μπροστά στο σκορ σε μία ακόμα, σε ένα σετ το οποίο φαίνεται ότι θα και φτάσει και αυτό σε έτσι. Πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Ενώ βλέπετε τι είναι, φαινόταν να είναι μια εύκολη, ένα εύκολο απόγευμα. Μετά τα δύο πρώτα σετ, 25-18, 25-21. Γι' αυτό μιλάμε και λέμε από την αρχή ότι δεν είναι εύκολο παιχνίδι. Η διαχείριση τέτοιων παιχνιδιών, κυρίως των πρώτων, στα play-off επάνω στην τετράδα, γιατί είναι ομάδες που είναι ικανές. Δηλαδή η Κηφισιά είναι μια ικανή ομάδα. Δεν είναι, αν θα δώσει έδαφος ο Ολυμπιακός, θα την κάνει τη ζημιά. Αυτό λέμε. Δηλαδή, μπορεί στη συνέχεια να υπερτερήσει η ομάδα που έχει τις περισσότερες επιλογές. Αλλά εμείς οι προπονητές και οι ομάδες δεν παίζουμε δειγματοληπτικά. Εμείς κοιτάμε βάσει του αποτελέσματος. Δηλαδή, αν γίνει ένα αποτέλεσμα το περίεργο, τα πράγματα αλλάζουν σε αυτή τη σειρά. Το Βικέλας είναι ένα σκληρό γήπεδο. Το Ζιρίνιο δεν είναι εύκολο γήπεδο και για τον Ολυμπιακό, ακόμα και για τον ΠΑΟΚ και για οποιαδήποτε ομάδα. Έχει ικανότατο προπονητή, ικανότατους παίκτες με μικρότερα μπάτζετ. Και αυτή είναι η ομορφιά του ελληνικού πρωταλήματος. Δηλαδή υπάρχουν ομάδες που έχουν πολύ πιο χαμηλά μπάτζετ από τις δύο μεγάλες μας ομάδες. Όταν κάποια στιγμή θα αρχίσει να γίνει η εξισορρόπηση αυτών των μπάτζετ, θα δούμε και με ακόμα πιο καλύτερο επίπεδο παιχνιδιών. Η Ιορντάνοφ θα κάνει το σερβίς, αλλά είναι άστοχο. Και τώρα με τα χαμένα σερβίς, 12 για τον Φίνικα και 15 για τον ΠΑΟΚ. Ο Τακουρίδης είναι έτοιμος για το σερβίς. Ο Λίντς και από πίσω έρχεται να καρφώσει την μπάλα ο Πέτερλιν. 7-9 από την πίσω ζώνη. Εδώ και πάλι πολύ ωραία κομπίνα των παικτών του Φίνι Κασίρου. Χωρίς μπλοκ ουσιαστικά ο Πέτερλιν δεν έχει πρόβλημα. Όλα είναι θέμα πρώτης μπάλας. Πρώτη μπάλα έχει στρώσει. Σαφράνοβιτς, Σακόγλου. Δεν μπορεί να βγάλει άμυνα ο Ιορντάνοφ, που έτρεξε βεβαίως, αλλά δεν τα κατάφερε. 8-9. Νομίζω ότι η λειτουργία του ΠΑΟΚ στο φιλέ, δηλαδή στο μπλοκ, είναι αυτή που κάνει πλέον αυτή τη διαφορά. Γιατί και ο Σακόγλου ανταποκρίνεται, αλλά και ο Σαφράνοβιτς στην πρώτη μπάλα, στην υποδοχή.
Εννοείς στον επιθετικό τομέα. Ακριβώς. Γιατί από μπλοκ τώρα έχουμε πολύ καιρό να δούμε να λειτουργεί το μπλοκ του ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Και αυτό είναι απόρρια της πολύ καλής πρώτης μπάλας του Φίλιγκα. Η μεγάλη υπεροχή του ΠΑΟΚ με τα 9 μπλοκ έναντι ενός στα δύο πρώτα σετ, νομίζω ότι είναι και η διαφορά των 8 πόντων που είχε πάρει ο ΠΑΟΚ στα δύο ως πρώτα σετ, έτσι, και τα κατέκτησε. Αν δεν χαλάσει την πρώτη μπάλα του Φίλιγκα, υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα. Και βέβαια το ότι δεν πιάνει τον μπλοκ του ΠΑΟΚ οφείλεται και στις πολύ καλές πάσεις του Μαρούλη. Έτσι, ο οποίος... Αυτή τη στιγμή παίζει με πάρα πολύ μεγάλα ποσοστά. Δηλαδή, αν μπορούσαμε να έχουμε ένα στατιστικό, μπορεί να παίζει και με 70% πρώτη μπάλα ο Μαρούλης, που είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Θα βγάλει άμυνα δύσκολη ο Κωνσταντινίδης. Σαφράνοβιτς δεν περνάει μπάλα. Νέα άμυνα από τον Σακόγλου. Ευκαιρία για τον Φίνικα Σύρου. Μπλοκ από τους παίκτες του ΠΑΟΚ μετά από πολλή ώρα, χωρίς να δώσει πόντο. Βάλκιερς, Μπουμεντάκης θα πάρει αυτό τον πόντο και θα τον πανηγυρίσει με τον δικό του τρόπο. Κρίσιμος πόντος, τριπλή κόντρα μπάλα, δεν την εκμεταλλεύει ο Φίνικας. Πολύ καλό παίξιμο από μεριά ΠΑΟΚ. Εδώ η τρίτη προσπάθεια. Αν μη τι άλλο, βλέπουμε πάρα πολύ όμορφες φάσεις και ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Σαφράνοβιτς και αυτό πολύ καλό σερβίς. Το block out από τα χέρια του Πελεκούδα θα δώσει τον 11ο πόντο στην ομάδα του Φίνικα Σύρου. Μαρούλης έτοιμος για το σερβίς. Σακόγλου στην ευθεία. Η μπάλα είναι out. Η πόντ του Φίνικα από λάθη αντιπάλου, 20 του ΠΑΟΚ. Ένα τομέα στον οποίο υπερτερεί η ομάδα του Φίνικα Σύρου. Κάρφωσε ο Πελεκούδας, βγήκε η άμυνα, όχι, από τους παίκτες του Φίνικα Σύρου. Δεν ήταν καλή, εδώ μπερδεύτηκαν οι δύο παίκτες, αν άφηνε τον Πέτερλιν, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Ο Μαρούλης έκανε αυτό στην άμυνα. Πελεκούδα στο σερβίς για τον ΠΑΟΚ. Μαρούλης, Ιορντάνοφ. Βγαίνει άμυνα από το στήθος του Κουμεντάκη. Αλλά η μπάλα θα τελειώσει με χτύπημα σε πρώτο χρόνο από τον Γάτσι. 13-10. Σταθερά το προβάδισμα για την ομάδα του Φίνικα Σύρου. Κοίταξε, Θόδωρε, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο βλέπουμε κάτι παρόμοιο με το παιχνίδι που είχαμε στο τρίτο σετ. Στο προτάσμα στο δεύτερο γύρο. Α, ναι, αν ναι, ναι. Θυμηθούμε δηλαδή, κάπως δεν έχει μεγάλες διαφορές. Ακριβώς είναι η ίδια διακύμανση του παιχνιδιού. Αν εξαιρέσουμε βέβαια τα δύο πρώτα σετ που ο ΠΑΟΚ... Άμα θα το δεις έτσι ήταν και περίπου και το πρώτο, αλλά τώρα εδώ είναι play-offs, έτσι, εδώ είναι, είναι άλλο κάτι πράγμα. Διαφορετικό ακριβώς. Μονό μπλοκ από τον Σακόγλου που θα πάρει και την επίθεση με πλασέ που δεν θα περάσει. Σακόγλου απέναντι από τον Κάρε Λίντς που θα στείλει την μπάλα με block out και τον πόντο στον ΠΑΟΚ. Όσο το παιχνίδι είναι στον πόντο ή τέλος πάντων η διαφορά είναι μικρή, το ενδιαφέρον σίγουρα είναι πολύ μεγάλο. Μιλάμε για το τέταρτο σετ της αναμέτρησης. Η μπάλα είναι μέσα. Ο Βάλκιερ σηκώνει το χέρι και παραδέχεται ότι αυτός... Είναι πραγματικά, ο Λίντς είναι πραγματικά, να τον βλέπεις τεχνικά, είναι ένα ψηλό παιδί, ήρεμος μες στο γήπεδο. Είναι δύναμη, ας πούμε. Είναι μεγάλη, απώλεια, μπήκε... είναι μεγάλη απώλεια να μην δεν έχει παίξει. Από την ώρα που μπήκε άλλαξε τα πράγματα και για την ομάδα. Είναι μεγάλο παιδί, είναι ψηλό παιδί, ήρεμος παίκτης, ξέρει βόλεϊ.
Μέσα καθαρά η μπάλα στην προηγούμενη φάση. Βγαίνει άμυνα εδώ, Κουμεντάκη στα καρφώσει. Μαρούλης, Κωνσταντινίδης, Βάλκιερς. Και πάνω στο φιλέ, ο Αλέξανδρος Οχίρας θα νικήσει τον αντίπαλό του 12-15. Μάνι-μάνι, στους τρεις πόντους μπροστά ο Φίνικας. Εδώ είναι από τον Βάλκιερς η πάσα και η προσπάθεια που έγινε με τον Χίρα απέναντι στον Τακουρίδη. ...26 άμυνες ο ΠΑΟΚ, 28 ο Φίνικας. Έχει βελτιωθεί στην άμυνα ο ΠΑΟΚ. Διαφορά ήταν μεγαλύτερη. Τακουρίδης θα πάρει τον πόντο σε πρώτο χρόνο. Με την παλιά αυτή την γρήγορη, παράλληλα με το φιλέ. Άμα πιάσει βεβαίως, πολύ δύσκολα μπορεί να τη σταματήσει, αλλά είναι δύσκολη πάσα. Κουμεντάκης πάνω στο φιλέ. 16-13, δεύτερο τεχνικό time-out με προηγούμενη την ομάδα του Φίνικα Σύρου. Εδώ στο ΠΑΟΚ Sports Arena με τον ΠΑΟΚ βεβαίως να έχει πάρει τα δύο πρώτα σετ με 25-21 και 25-18. Αλλά τον Φίνικα Σύρου από την ώρα που μπήκε ο Λίντς να αντιδρά θετικά, να παίρνει το τέταρτο σετ με δυσκολία μεν, αλλά να το κερδίζει 25-23 και να πάμε τώρα στο τέταρτο σετ με προηγούμενο. Και τις δύο αλλαγές το δωρε που παίζει ο ΠΑΟΚ μέσα. Ναι. Μείον τον Γκιόν και τον Ουσίκο που ξέρεις καμιά φορά μπορεί να μην είναι ουσιαστική, αλλά είναι διαφορετικά τα ταβάνια όσον αφορά τον όγκο πάνω στον μπλοκ. Δηλαδή ο Σίκουφ είναι ένα παιδί 2-10, δεν είναι το ίδιο με ένα παιδί που είναι 94-95. Όπως το ίδιο ισχύει και για τον Κιόν, ο οποίος ναι μεν έκανε λάθη, αλλά δεν ήταν άσχημο στην πρώτη μπάλα και επιθετικά έδινε πολλές λύσεις. Και είναι στο μπλοκ ήταν πολύ καλός, έτσι. Αυτό το στήσιμο τώρα σίγουρα βολεύει την ομάδα της Σύρου αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι μέσα. Μάλιστα. Δηλαδή, τους λόγους τους ξέρουμε πάντοτε εμείς που έχουμε τις ομάδες. Δεν μπορούμε να, δηλαδή οι προπονήτες, οι εκάστοτε προπονήτες. Ουσιαστικά στους υπόλοιπους τομείς Ακόγλου και Σαφράνοβιτς βοηθούν, αλλά στο μπλοκ το προηγούμενο δίδυμο ήταν σαφέστατα πολύ καλύτερο. Γι' αυτό άλλωστε και η μεγάλη διαφορά με τα μπλοκ, έτσι. Ο ΠΑΟΚ στα πρώτα δύο σετ είχε 9 μπλοκ, ενώ τώρα δέχεται περισσότερα από το Φίνικα Σύρου. 17-13. Ο Φίνικα Σύρου βαδίζει ολοταχώς για να πάρει το τέταρτο σετ, να οδηγήσει το παιχνίδι στο tie break. Να βάλει δύσκολα, επαναλαμβάνω, στον ΠΑΟΚ. Πώς το λέγαμε παλιά, ρώσικη ρουλέτα. Κοίταξε, αυτή η ρώσικη ρουλέτα είναι πολύ, άμα θα πάει είναι πολύ ψηφοφόρα, δεν το συζητάμε. Ιορντάνοφ πάνω στο φιλέ. 14-17. Σερβίς με τον Τακουρίδη τώρα για τον ΠΑΟΚ. Δύσκολη πάσα στον Ιορντάνοφ, η μπάλα στην αντένα, 15-17. Εδώ είναι τώρα η πιο κρίσιμη στιγμή του σετ. Ή εδώ το τελειώνεις, το πιάνεις και το τελειώνεις, ή εδώ μπαίνεις σε διαδικασία. Είναι η πρώτη φορά που έτσι όπως είμαστε από εδώ βλέπουμε ότι άλλαξαν την τακτική στο μπλοκ ο ΠΑΟΚ. Τον άφησε λίγο την ευθεία στη δικιά μας τη γλώσσα να χτυπήσει την ευθεία στη ζώνη νούμερο 5, ακριβώς όπως φαίνεται ο Ιορντάνοφ απέναντί μας. Και νομίζω ότι έπιασε αυτή την τακτική. Και πάλι στον Ιορντάνοφ, πάλι η μπάλα στην αντένα.
Time out που θα πάρει ο προπονητής της ομάδας του Φίνικα Σύρου, ο Όσκαρ Κάσμαρτσουκ. Καθώς ο ΠΑΟΚ έφτασε στον πόντο, την διαφορά. Κυρίως από δύο αποτυχημένες προσπάθειες του Ιορντάνοφ. Δεν ήταν καλή πάσα, ήταν ζορίστηκαν από το τακτικό σέρβις του Τακουρίδη. Έχει τελειώσει πολύ χειρότερες, το ξέρεις. Το ξέρω, ξέρετε, παίζει μου και αντίπαλοι, δεν μπορείς να τελειώνεις όλες τις δύσκολες μπάλες. 16-17, έχουμε λοιπόν το time out από τον Κάσμαρτσουκ, το οποίο ολοκληρώνεται. Εδώ η προηγούμενη φάση μπάλα έχει χτυπήσει προηγουμένως στην αντένα, από εδώ θα φανεί καλύτερα. Βλέπετε. Ναι, ναι. Η διαιτησία είναι, πιάνει το απόλυτο. Παίζουν πάρα πολύ καλά και οι δύο διαιτητές. Έχουν γίνει δύσκολες φάσεις, δεν είναι λίγες. Πράγματι, όταν η μπάλα πάει σε ένα σημείο που... Όταν δεν μπορούμε εμείς να το δούμε στο βίντεο, ναι, τρεις και τέσσερις φορές, σημαίνει ότι είναι δύσκολη φάση. Τακουρίδη συνεχίζει το σερβίς. Θα περάσει η μπάλα με τη βοήθεια του Φιλέ. Θα βγάλει άμυνα ο Βάλκιερς. Δεύτερη ευκαιρία για τον Φίνικα Σύρου. Η Ιορντάνοφ, νέα άμυνα από τον Τακουρίδη. Σαφράνοβιτς με τα πλασέ θα πάρει τον πόντο, καθώς θα χτυπήσει την μπάλα στα χέρια των παικτών του Φίνικα Σύρου που ήταν στο μπλοκ. Εδώ μίλησε η εμπειρία από τον Σαφράνοβιτς, κοιτάξτε εδώ, στα χέρια του Μαρούλη και out, block out. Τακουρίδης συνεχίζει το πέμπτο ή το έκτο συνεχόμενο σερβίς για τον κεντρικό του ΠΑΟΚ, τον Γιάννη Τακουρίδη. Η μπάλα στον ΠΑΟΚ Σακόγλου απλώς να περάσει. Είναι out η προσπάθεια που θα γίνει από τον Ζήση. Εδώ χάθηκε η ψυχραιμία από τους παίκτες του Φίνικα Σύρου. Είναι τέσσερα σέρβις τακτικά. Εγώ θα έλεγα είναι μέτρη πόντι, δηλαδή για μέρια που δίνει ο Φίνικα Σύρου. Και είναι και το ότι από απέναντι έχεις να κάνεις με μια ομάδα η οποία θα παίξει, δεν θα σε αφήσει. Είχε μεγάλη ευκαιρία τώρα σε αυτό το σημείο να έχει τρεις πόντους διαφορά και να γίνεται με ένα τυποποιημένο floating service. Εντάξει, δεν είναι και λίγο. Τέσσερις λοιπόν συνεχόμενοι πόντοι. Το 14-17 έγινε 18-17 και συνεχίζει στο σερβίς ο Τακουρίδης. Έχει μπει και ο Σούρδη μέσα στη θέση του Λίντς. Οι επιλογές του Μαρούλη ελαττώνονται. Μαρούλης και πάλι στον Ιορντάνοφ, στην διαγώνιο τη μικρή βγαίνει άμυνα. Σαφράνοβιτς και πάλι με τον block out θα πάρει τον πόντο. 19-17. Δεύτερο time out που δικαιούται θα πάρει ο προπονητής του Φίνικα Σύρου. Κοιτάξτε και πάλι την τελευταία φάση και πόσο έξυπνα πάνω στο φιλέ. Και πάλι ο Σαφράνοβιτς με την εμπειρία του θα πάρει τον πόντο. 16 πόντοι από τον Κουμεντάκη, 18 από τον Ιορντάνοφ, 13 από τον Σακόγλου και στην πρώτη πεντάδα δεν υπάρχει ο Ουτσίκοφ, έτσι, που έπαιξε στα δύο πρώτα σετ ολόκληρα. Είναι αυτό που λέγαμε, δεν ήταν θέμα τα σετ που παίζονται άσχημα, είναι θέμα της όλης της ομάδας του ΠΑΟΚ, η οποία λίγο, θα έλεγα, άφησε το παιχνίδι, νόμιζε ότι είναι εύκολο, μα δεν είναι, και τώρα που μιλάμε δεν είναι εύκολο. Αλλά πλέον έχει το πάνω χέρι αφού το γύρισε. Έχει μια, πήρε μια σημαντική διαφορά. 19-17 με το σερβίς και πάλι στον ΠΑΟΚ και στον Τακουρίδη. 8ο σερβίς συνεχόμενο για τον κεντρικό του ΠΑΟΚ. Και αυτό καλό, δεν τελειώνει η φάση όμως, καθώς υπήρχε μπλοκ, ο Σακόγλου θα την τελειώσει απέναντι στον Σούρδη Άλβη, 20-17.
Ο κόσμος του ΠΑΟΚ έχει και αυτός ξεσηκωθεί και βοηθά την ομάδα του Δικεφάλου. Και ο Τακουρίδης συνεχίζει το σερβίς. Μαρούλης, αυτή τη φορά πάλι άμυνα θα βγει από τον Βάλκιερς. Σακόγλου, δεν περνάει μπάλα. Τώρα όμως έρχεται να τελειώσει την φάση ο Κάρε Λίντς και να δώσει τον πόντο μετά από πολλή ώρα στο Φίνι Κασίρου. 20-18. Λίντς που πάει και στο σερβίς. Να δούμε τον Τσέχο, περνάει την μπάλα, Σαφράνοβιτς, Σακόγλου, Λίντς θα βγάλει την άμυνα, Μαρούλης, Ιορτάνοφ δέχεται το μπλοκ από Σαφράνοβιτς και Πελεκούδα, 21-18. Το μπλοκ μπορεί να κάνει τη διαφορά, αυτό είναι δεδομένο. Όπως βλέπουμε τώρα έχουν ακουμπήσει όλες τις μπάλες στις τελευταίες 4-5 φάσεις, με τακτικό σέρβις. Δεν έχουν δοθεί λύσεις από απέναντι επιθετικά. Σακόγλου δεν κάνει δυνατό σερβίς. Το μπλοκ από τον Απελεκούδα. Δεύτερη προσπάθεια άμυνα από τον Κωνσταντινίδη. Βάλκιερς. Σαφράνοβιτς τελειώνει τον πόντο. 22-18. Ένα μπλοκ. Ο Σαφράνοβιτς στη μεγάλη διαγώνιο δεν υπήρχε περίπτωση να μην τελειώσει την μπάλα. Και ο Σακόγλου στο σερβίς και πάλι. Η μπάλα είναι out από το σερβίς του Σακόγλου. Εύκολος πόντος για τον Φίνι Κασίρου. Με τον Αλέξανδρο Χίρα να περνά στην θέση του Γιώργου του Πεντίδη. Τώρα, αν θέλει ο Φίνι Κασίρου να μπει στο παιχνίδι, πρέπει να κάνει τουλάχιστον 2-3 μεγάλες πράξεις. Γιατί αυτή τη στιγμή έχει την καλύτερη πρώτη μπάλα ο ΠΑΟΚ. Βρίσκει λύσεις. Αν δεν χαλάσει πρώτη μπάλα εδώ, νομίζω ότι οι αλλαγές θα γίνονται, τα side-out θα γίνονται πάρα πολύ εύκολα. Έχει βρει ρυθμό. 22-19, για να δούμε. Απευθείας out. 23-19. Δύο πόντοι χωρίζουν τον ΠΑΟΚ από την κατάκτηση όχι μόνο του σετ αλλά και της νίκης. Μια νίκη η οποία, Θόδωρο, είναι πάρα πολύ σημαντική μετά τη μεγάλη ενέργεια του κυπέλου. Και νομίζω ότι σήμερα ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να κάνει κάτι παραπάνω. Αν θα τελειώσει το σετ υπέρ του ΠΑΟΚ, να κάνει ο Φίνικας και την χάνει αυτή την ευκαιρία. Πραγματικά μοναδική ευκαιρία, έτσι όπως είχε εξελιχθεί και αυτό το σετ. Και η όλη διαδικασία του παιχνιδιού που με λίγα λόγια κίνησε την ομάδα, η όλη ατμόσφαιρα που υπάρχει και η θετική άποψη και η άβρα μέσα στο κήπεδο από το κύπελο. Μαρούλης 23-20, Σαφράνοβιτς, τελειώνει τη φάση ο Πελεκούδας, 24-20. Τέσσερις ευκαιρίες, τον βλέπετε εδώ να χαμογελά, θα πάει και στο σερβίς, αλλά θα γίνει αλλαγή, θα μπει ο δεύτερος πασαδόρος του ΠΑΟΚ, ο Θάνος Τερζής, για να κάνει το σερβίς. Τέσσερις ευκαιρίες λοιπόν για τον ΠΑΟΚ να τελειώσει το σετ και τον αγώνα. Τερζής, Μαρούλης, θα καρφώσει, μπάλα είναι μέσα από την προσπάθεια του Χίρα. Του Πέτερλιν. Ο Πέτερλιν ήταν τελικά, ναι, 24-21. Πέτερλιν που πάει και στο σερβίς. Χάνεται η πρώτη ευκαιρία. Το πρώτο match ball για τον ΠΑΟΚ. Πέτερλιν. Θα περάσει την μπάλα, πολύ δυνατό σερβίς, χαλάει την υποδοχή. Και το μπλοκ από τους παίκτες του Φίνι Κασίρου θα σταματήσει το κουμεντάκι.
Ο Ιορτάνοφ θα αναγκάσει τον Ντάνιελ Ρίτσι να πάρει time out, καθώς οι δύο πρώτες ευκαιρίες χάθηκαν για τον ΠΑΟΚ να τελειώσει το παιχνίδι εδώ και πάλι. Ο Ιορτάνοφ μαζί με τον Γάτσι σταμάτησαν τον Κουμεντάκη. Ουσιαστικά όλη η δουλειά έγινε από τον Ιορτάνοφ. 24-22. Time out από τον Ντάνιελ Ρίτσι. Είμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο, κύριε Πάτρα. Εντάξει, το πλεονέκτημα συνεχίζει να το έχει ο ΠΑΟΚ. Είναι ομάδα που έχει την υποδοχή και θα προσπαθήσει να τελειώσει το παιχνίδι. Έχει τις επιλογές από παντού πλέον. Και υπάρχει και ένας βαθμός ρίσκου από το σέρβις, το οποίο... κάνει ο Πέτερλι. Βέβαια. Ρισκάρει, γιατί ξέρει ότι ο ΠΑΟΚ έχει καλή πρώτη μπάλα, δεν έχει άλλη τύχη. Η μπάλα είναι μέσα από τον Πέτερλιν, οριακά αλλά μέσα. 24-23, νέο time out από τον προπονητή του ΠΑΟΚ, Ντάνιελ Ρίτσι. Τελευταία ευκαιρία, οι τρεις χάθηκαν. Πριν πάμε και πάλι στην ισοπαλία. Να δούμε και πάλι την τελευταία φάση και το σερβίς. Μπάλα είναι μέσα. Εδώ βλέπουμε και τους κερδισμένους πόντους. Ο ΠΑΟΚ πετερεί και στους άσους και στην επίθεση και στο μπλοκ. Στα λάθη αντιπάλου είναι καλύτερη. Σε πόντους δηλαδή από λάθη αντιπάλου είναι καλύτερη ομάδα του Θήνικα Σύρου. Τρεις ευκαιρίες, τρία μάτς μπόλ έχασε ο ΠΑΟΚ. Και στο 17-14 που έχει πάρει διαφορά ο Φίνικας, δεν έχει πάρει time out ο Ρίτσι. Και είναι ευεργετικό αυτό που έχει δύο time out μαζεμένα. Πέτερλι και πάλι περνάει. Τα Κουρίδης θα περάσει την μπάλα, είναι διπλή παλιά. Και ισοπαλία στο παιχνίδι. 24-24. Κοιτάξτε και πάλι, δεν πέρασε η μπάλα. Πραγματικά είναι απίστευτο αυτό που σημαίνει αυτή τη στιγμή, έτσι. Τέσσερις ευκαιρίες χαμένες όλες για τον ΠΑΟ. Και τώρα πλέον ο Φίνικας Σύρου είναι στο παιχνίδι. Θα καρφώσει ο Κουμεντάκης και θα πάρει τον πόντο. 25-24. Πλεονέκτημα για τον ΠΑΟ. Έχασε τέσσερις ευκαιρίες και έχει μία ακόμα την πέμπτη τώρα, αλλά βεβαίως με σερβίς δικό του, δηλαδή πρέπει ουσιαστικά να κάνει και μπλοκ. Για να δούμε τον Μαρούλη. Δεν τελειώνει το παιχνίδι, ισοπαλία με τον Ιορτάνοφ να παίρνει τον πόντο, 25-25. Και αν μη τι άλλο πλέον έχουμε δει ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Τότε φαινόταν ανούσιο. Και τώρα βλέπουμε πάρα πολύ ενδιαφέρον και έχουν γίνει και πολύ ωραίες φάσεις. Σαφράνοβιτς, Βάλκιερς, Κουμεντάκης. Λάθος στην άμυνα από τους παίκτες του Φίνικα Σύρου. 26-25. Έκτο match ball για τον ΠΑΟΚ. Δεν θυμάμαι να έχει χάσει τόσα σε ένα σετ στο παρελθόν. Κουμεντάκης, περνάει μπάλα. Το μπλοκ από τους παίκτες του ΠΑΟΚ θα τελειώσει το παιχνίδι. 27-25 από τον Τακουρίδη, ο οποίος θα τελειώσει τον πόντο και μαζί και το παιχνίδι. Ένα εκπληκτικό σετ, όπως και το τρίτο δηλαδή, που πήγε βγήκε στον πόντο 25-23. Βγήκε πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Να θυμίσουμε τα σετ, τα βλέπουμε κιόλας. 25-18 ο ΠΑΟΚ το πρώτο σε 26 λεπτά. 25-21 ο δεύτερος σε 27. 23-25 σε 30 λεπτά πήρε ο Φίνικας το τρίτο. Και μετά από 6 match ball κέρδισε ο ΠΑΟΚ το δεύτερο σετ με 27-25 σε 34 λεπτά. Θα ήθελα, κύριε Πάτρα, το τελικό σχόλιο. Βεβαίως ο ΠΑΟΚ κάνει το 1-0 στη σειρά. Πρέπει να το πούμε αυτό. Κοίταξε, το αποτέλεσμα μετράει. Πάρα πολύ δύσκολη νίκη του ΠΑΟΚ. Ευκαιρία μεγάλη για το Φίνικα Σύρου να κάνει ζημιά, να πάει τουλάχιστον στο tie break το παιχνίδι.
δεν το εκμεταλλεύτηκε. Την Παρασκευή είναι ένα άλλο παιχνίδι και θα πρέπει να περιμένουμε πάλι να δούμε διαφορετικές αντιδράσεις από τις ομάδες και ο ΠΑΟΚ και ο... από το Φίνικα Σύρου. Αν μη τι άλλο, είδαμε φάσεις πολύ, πολύ όμορφες και περιμένουμε να δούμε και στα επόμενα παιχνίδια άλλες φάσεις. Και βλέπουμε τώρα τους παίκτες του ΠΑΟΚ να παίρνουν και το κύπελο εκεί μαζί με τους οπαδούς τους στις κερκίδες και να πανηγυρίζουν για την κατάκτησή του με τους φίλους της ομάδας στο δικό τους γήπεδο, γιατί βέβαια το Final Four έγινε στη Ρόδο, εκεί κατακτήθηκε το κύπελο. Και βεβαίως βλέπετε εδώ όμορφες εικόνες και στιγμές με, με τον Θάνο Τερζή, τον Πασαδόρο του ΠΑΟΚ και αρχηγό. Οι αναμνηστικές φωτογραφίες με τους φίλους του ΠΑΟΚ. Πολύ ωραίες εικόνες. Αυτές θέλουμε λοιπόν να βλέπουμε, ναι, Θόδωρε. Βεβαίως, έτσι. Αυτές θέλουμε να βλέπουμε στο βόλεϊ. Το κύπελο λοιπόν, το οποίο ήταν καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα στην πρώτη γραμμή των επισήμων, το βλέπουμε τώρα στα χέρια του Θάνου Τερζή. Και βεβαίως είπαμε ότι το κύπελο είναι άλλο, το πρωτάθλημα είναι άλλο. Πάω κάνει το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών απέναντι στον Φίνικα Σύρου. Εδώ και ένα τέταρτο έχει ξεκινήσει ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Κηφισιά. Είναι η σειρά των άλλων ημιτελικών και βεβαίως ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή στις 7 η ώρα το απόγευμα στον δεύτερο αγώνα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Φίνικα Σύρου, πάλι εδώ από το ΠΑΟΚ Sports Arena, καθώς βλέπετε εσείς τα στατιστικά του αγώνα από τον Χρήστο Πάτρα, τον οποίο ευχαριστώ που ήταν σήμερα κοντά μου, θα είναι και την Παρασκευή. Είδαμε πολύ ωραίο παιχνίδι, να δούμε ακόμα ένα. Και βεβαίως να ευχαριστήσω και την παραγωγό μας, την Πέννη Τιντόντσιου, να ευχαριστήσω και τον σκηνοθέτη μας, τον Σύφη, τον Ανάκη, αλλά και όλους όσοι εργάστηκαν για να βγει στον αέρα αυτή η μετάδοση. Από όλους εμάς, φίλες και φίλοι, καλό βράδυ.